απ' όλα να σας συστηθώ, για όποιους δεν με γνωρίζετε. Ονομάζομαι Σταύρος Λέκας. Είμαι μαθηματικός και μέλος του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Και βέβαια να σας συστήσω και το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο σε λίγες γραμμές. Είμαστε πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα. Από δεξιά, από αριστερά, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, ανένταχτοι, οι οποίοι όμως προτάσουμε την πατρίδα μας. Προτάσουμε το δικαίωμά μας να κουμαντάρουμε τον τόπο μας. Προτάσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο αξιοπρεπώς και να μην σηκώνονται να φεύγουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Ειδικά επιτρέψτε με το τελευταίο να το γνωρίζω, επειδή ασχολούμαι με την εκπαίδευση και βλέπω παιδιά 16 και 17 χρονών και με προβληματίζει ιδιαίτερα αυτό, χωρίς υπερβολή, να μου λένε «Δάσκαλε, τελειώνουμε και την ψάχνουμε να φύγουμε». Εγώ βεβαίως τους λέω, παιδιά, μείνετε να την παλέψουμε, εκμεταλλευόμενοι τη δική σας ενέργεια και ορμητικότητα, να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Από την άλλη, βεβαίως τους κατανοώ, εάν φύγουν, από τη στιγμή που δεν έχουν να κάνουν κάτι εδώ. Στην πρόσκληση που μοιράσαμε για την εκδήλωση αυτή, υπάρχουν δύο φράσεις με πιο έντονα μαύρα γράμματα σε όποιους έπεσαν στα χέρια η πρόσκληση αυτή. Η πρώτη φράση ανοίξει στο Σοκράτη. Βίος ανεξέταστος είναι αβίωτος για τον άνθρωπο. Τι ακούμε συχνά? Ακούμε συχνά ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Σε αυτή τη φράση «δεν γίνεται αλλιώς» έχει συμπυκνωθεί στην ουσία η πολιτική που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία 6 χρόνια. Έχουν συμπυκνωθεί και τα 3 μνημόνια. Τα οποία είναι εν είδη σκυταλοδρομίας, είναι σαν μια σκυτάλη που παραδίδει ένα στον άλλο, που και καλά φαίνονται αντίπαλοι, ενώ είναι συνεταιράκια. Το καταλαβαίνουμε αυτό πολύ καλά πλέον. Δεν γίνεται αλλιώς λοιπόν, δηλαδή μονόδρομος, δηλαδή βρίσκουμε στον τοίχο και αντί να αλλάζουμε πορεία χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο μέχρι να ματώσουμε και να ματώνουμε και να αποδυναμωνόμαστε συνεχώς. Βεβαίως και γίνεται αλλιώς. Βεβαίως και γίνεται αλλιώς, αρκεί να κάνουμε αυτή την επιλογή. Στο ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, θα σας το αναλύσουν οι καλεσμένοι μας. Έχουμε τους ανθρώπους και τη βούληση να αλλάξουμε πορεία στην πατρίδα. Να αλλάξουμε πορεία στην πατρίδα, να μπούμε σε ένα πλαίσιο ευημερίας, ανεξαρτησίας και ελευθερίας. Και όχι να είναι αυτές θεωρητικές έννοιες, στην πράξη. Με συγκεκριμένες κινήσεις. Η δεύτερη φράση που είναι σημειωμένη με πιο έντονα μαύρα γράμματα στην πρόσκληση που μοιράσαμε ανήκει στον Βενιαμίν Φραγκλίνο, έναν Αμερικάνο πατριώτη ο οποίος αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της πατρίδας του τότε, των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα δεσμά των Άγγλων απικιοκρατών. Τι είπε λοιπόν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος? Λαός που θυσιάζει την ελευθερία του για την ασφάλειά του, δεν αξίζει ούτε την ελευθερία του, ούτε την ασφάλειά του. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω αυτό που ακούμε επίσης συχνά, θα μας την πέσουν. Θα μας την πέσουν διάφοροι. Γείτονες εξ Ανατολών, γείτονες από το Βορρά ή και διάφοροι άλλοι ξένες δυνάμεις. Είναι κατανοητό. Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Αλλά όπως όλα τα συναισθήματα, εάν ξεπεράσει ένα μέτρο, γίνεται θηλιά που μας πνίγει. Και μια ακόμα επισήμανση πάνω σε αυτό. Εάν κάποιος θέλει να μας χτυπήσει, στρατιωτικά εννοώ, θα επιλέξει ποια στιγμή να το κάνει αυτό. Όταν θα είμαστε αποδυναμωμένοι. Και οικονομικά και κοινωνικά. Αυτό που βιώνουμε τώρα. Δηλαδή, οπότε τώρα μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες να μας χτυπήσει κάποιος και αν συνεχίσουμε φυσικά αυτή την πορεία. Κλείνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, να πάρουν τον λόγο και οι καλεσμένοι μας, θέλω να σας πω ότι στο ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο
είμαστε αποφασισμένοι και πραγματικά αισιόδοξοι. Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, ξέρουμε πώς θα πορευτούμε και αυτό που μένει είναι και η δική σας απόφαση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Το λόγο έχει ο Δημήτρης ο Κυπριώτης, στρατηγός και οργανωτικός γραμματέας του ΕΠΑΜ. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας και διπλά ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε αυτός ο χώρος γέμισε. Ένας χώρος δύσκολος γιατί είναι και η πρώτη μας φορά η οποία κάνουμε την εμφάνισή μας εδώ. Άρα, το μπράβο αξίζει στους διοργανωτές που αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δρόμο έκαναν για να έχουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Θα ήθελα ιδιαίτερα όμως να αναφερθώ και να ευχαριστήσω. Εδώ έχετε και έναν θρύλο των καταδρομών, τον συνάδελφο, τον σεβαστό τον στρατηγό, τον Ηλία τον Γλετζέ, τον οποίον ευχαριστώ εγώ ιδιαίτερα που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Ερχόμενοι προς τον εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, συνηθίζουμε με τον Δημήτρη τον Γκαζάκη να ρωτάμε, να βλέπουμε, να ακούμε τι ακριβώς είναι τα προβλήματα, πώς αυτά αντιμετωπίζονται. Ξέρουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά το πρόβλημα τι γίνεται με τα πορτοκάλια, ξέρουμε πόσο έχει στοιχήσει αυτό στη τσέπη, στο βιό, στην καθημερινότητα, στη βιωσιμότητα του κάθε ανθρώπου. Όμως, αυτό με κάνει εμένα να αλλάξω λίγο αυτά που ήθελα να πω και να αναφερθώ στο γιατί αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Μιλώντας τώρα προλίγου με έναν συντοπίτη σας, αναφέρθηκε και μου είπε ότι από το 1982-83 έχει να εφαρμοστεί μία στρατηγική πάνω στο πορτοκάλι. Και έρχομαι εγώ τώρα, στρατηγέ, να μιλήσω και να πω για τη στρατηγική. Γιατί από εκεί πρέπει να πάρω τώρα και εγώ όσμωση. Τι είναι η στρατηγική? Η στρατηγική είναι ένας μεγάλος στόχος που μπαίνει μπροστά μας, που προσπαθεί η οικογένεια, το άτομο, η οικογένεια, ο Δήμος, το κράτος να την πιάσει και να την μπορέσει να την κάνει πραγματικότητα. Για να φτάσει όμως μέχρι εκεί χρειάζεται τακτικούς ελιγμούς, όπως λέμε εμείς στο στρατό. Τέτοιες τακτικές κινήσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στο στόχο μας. Και λέμε, εάν τυχόν δεν πουληθεί το πορτοκάλι που έχουμε εμείς βάλει σαν στρατήγημα, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να ενεργήσουμε, πώς μπορεί ο αγρότης από μόνος του να καταλάβει πώς να ενεργήσει. Εδώ λοιπόν είναι το κράτος. Ας ανατρέξω λοιπόν και εγώ και στους σημερινούς κυβερνώντες και στους προηγούμενους και στους παραπροηγούμενους να δω, υπάρχει πολιτική πάνω στο θέμα αυτό? Δεν θα βρω. Είναι σίγουρο ότι δεν θα βρω τίποτα. Έτσι λοιπόν εμείς ακούγοντας την φωνή του πολίτη καταρτίζουμε το δικό μας το πρόγραμμα. Όμως, σήμερα η πατρίδα διέρχεται πολύ δύσκολες στιγμές. Τόσο που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε γιατί η συλλογικότητα έχει αντικατασταθεί από τις μεμονωμένες πράξεις του κάθε ανθρώπου. Ο καθένας να τη βολέψει μόνος του. Και έτσι χάσαμε τη συλλογικότητά μας. Γιατί τι εννοούμε σήμερα, για να δούμε, ακούμε τη λέξη καμιά φορά, εθνικά συμφέροντα. Ποιος κάθισε από τους κυβερνώντες να μας πει τι είναι το εθνικό συμφέρον? Τι θέλουμε να πετύχουμε? Πού θέλουμε να πάμε? Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει. Αν πάω όμως στον Ισοκράτη, θα βρω ότι εθνικό συμφέρον σημαίνει ότι η πόλη πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια πριν απ' όλα. Δεύτερο, οι κάτοικοι της πόλεως πρέπει να ευημερούν. Και τρίτο, ότι όλη αυτή η πόλη πρέπει να έχει τον σεβασμό του γύρω κόσμου.
Θέλετε να το φέρουμε στη σημερινή μας εποχή, να δούμε πώς αυτό μεταφράζεται. Πρέπει πρώτα απ' όλα λοιπόν να έχουμε ασφάλεια μέσα σε αυτόν τον τόπο. Το δεύτερο, να δώσουμε εισόδημα και να είναι εύποροι οι κάτοικοι αυτού του τόπου, δηλαδή της χώρας. Να έχει κύρος η πατρίδα μας, όχι μόνο πέριξ, αλλά και παγκοσμίως. Ο πολιτισμός να προάγει ό,τι καλό υπάρχει σε αυτόν τον χώρο. Και πέστε μου τώρα, εσείς, τι από αυτά υπάρχουν σήμερα από τους κυβερνώντες, όχι σήμερα, πάμε και λίγο πιο πίσω. Τι από αυτά μας έχουν πει? Μας άφησαν να κάνουμε ο καθένας ό,τι θέλει, το κράτος να πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας, και έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα αυτό. Σε ποιο σημείο? Να έχουμε υποστεί από τους συμμάχους μας, τους δυτικούς μας συμμάχους, αυτή την οικονομική ασφυξία, να έχουμε στην κυριολεξία πεθάνει, να έχει μαρτυρήσει ο κόσμος, και μόλις έχει φτάσει στον πάτο που δεν έχει φτάσει ακόμα, να δεχόμαστε αυτή την πίεση πλέον και από την Ανατολή, με ό,τι συμβαίνει σήμερα με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί τα να μπορέσεις να μιλήσεις για εθνικά θέματα σήμερα, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις? Από μια Κύπρο που παραπέει, από μια Κύπρο που είναι έτοιμη να διχοτομηθεί ξανά ακόμα μια φορά, να τις πάρουνε και το υπόλοιπο κομμάτι, διότι αυτό θα γίνει? Και απ' την άλλη να ακούμε ότι βγήκε από το μνημόνιο, ό,τι ψέμα. Διότι εμείς που πηγαίνουμε, ερχόμαστε στην Κύπρο, τα βλέπουμε αυτά. Δεν έχουν καν ανοίξει τα κεφάλαια εκείνα που θα πάρουν τα σπίτια των Κυπρίων. Διότι αυτό θα γίνει. Αλλά θα λυθεί πρώτα το θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν, πρώτα θα συνυπογραφούν και μετά θα ανοίξουν τα άλλα. Να πάμε στο Αιγαίο, το έγκλημα που έγινε να παραχωρήσεις όλη την κυριαρχία του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ, γιατί, για να κυνηγάει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Ό,τι ψέμα πάλι. Και τι έγινε? Έγινε τίποτα? Είδατε εσείς να σταματήσουν οι ροές? Κατά χιλιάδες σειραίουν εδώ. Να πάμε στη Θράκη, ετοιμάζεται και εκεί άλλο σχέδιο, και έχουμε και τον Αλβανό από την άλλη πλευρά να απειλεί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και έρευνες στο Ιόνιο. Τέλος ο Σκοπιανός να έχει βγάλει τη γλώσσα τόσο με αυθάδια, ώστε οι δυνάμεις οι αστυνομικές, και δεν ξέρω αν είναι και δικές του, μπορεί να μην είναι δικές του, να μπαίνουν μέσα στα σύνορα, να περνάνε τα σύνορα και να παίζουν κυνηγητό με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και να κάθεται στην άκρη οι δικές μας, οι λίγες, οι λιγοστές δυνάμεις που υπάρχουν της αστυνομίας εκεί, να παρακολουθούν και το ελληνικό κράτος να αποφεύγει. Τι θα γίνει? Πού νομίζετε ότι θα πάει αυτό? Είμαστε ένα βήμα πριν αυτοί όλοι που έχουν βρεθεί εδώ πέρα οι άνθρωποι και έχουν μπει μέσα σε αποθήκες ζώων και ψυχών, διότι αυτό έχει γίνει στην ουσία, που δεν ξέρουμε και από πού κρατάει η σκούφια του καθενός το κάτω-κάτω της γραφής, γιατί κανένας δεν τους κατέγραψε όπως πρέπει, κανένας δεν τους έχει ελέγξει. Βρισκόμαστε μόλις μία στιγμή από το να υπάρχει μία βίαιη αντίδραση, είτε είναι τεχνητή, είτε είναι φυσιολογική, και να έχουμε επεμβάσεις άλλες και να έχουμε και νεκρούς. Τότε πολύ εύκολα να κληθούν άλλες δυνάμεις να εγκατασταθούν και στον υπηρετικό χώρο. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μέσα σε αυτή πρέπει να ζήσουμε. Και μέσα σε αυτή πρέπει εμείς τώρα να δώσουμε λύση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν αποφευχθεί. Και το μεν οικονομικό, όπως θα σας πει ο Γενικός Γραμματέας μας, είναι πάρα πολύ εύκολο για μια πατριωτική κυβέρνηση, όχι για αυτές τις κυβερνήσεις που έρχονται και φεύγουν για να εκτελέσουν το έργο που τους έχουν αναθέσει, γιατί είναι κατανάθεση το έργο αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεπεράσουμε. Αν όμως απολεστεί στρατηγέ έδαφος, τότε τι γίνεται? Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κύπρο. Το 39% ακόμα βρίσκεται κάτω από την πότα του κατακτητή.
Με όλα αυτά, φυσικά, δεν θέλω εγώ να κάνω μαύρη την ζωή των ανθρώπων στα ακούσματα, διότι μας έχουν συνηθίσει να ακούμε τα εύκολα και εκεί την πατάμε. Εύκολα ήρθανε εδώ λεφτά υπάρχουν, εύκολα ήρθανε εμείς έρχεται η ελπίδα και τι να κάνει ο λαός. Φυσιολογικά ο λαός μαθαίνει και πάει στο εύκολο. Τώρα όμως είναι καιρός να σκεφτεί. Τώρα πρέπει να σκεφτεί πού πρέπει να δώσει αυτή την ψήφο του, αλλά κυρίως δεν φτάνει αυτό. Για να μπορέσει να ξεκατσικώσει αυτούς εδώ πέρα, πρέπει ο ίδιος να το θελήσει. Διότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργήσει και να απαιτήσει ο κόσμος αν δεν την παρακολουθεί από κοντά. Να λοιπόν οι συλλογικότητες γιατί παίζουν ρόλο. Αν ο καθένας περιμένει να λύσει το δικό του το πρόβλημα, δεν θα το λύσει. Και αν το λύσει πρόσχερα γιατί κάποιος θα τον βολέψει, τα παιδιά του από πίσω, αν τα σκέφτεται, δεν πρόκειται να ξεβολευτούν. Άρα λοιπόν, έκκληση. Ξεχάστε, κλείστε τα αυτιά όσο μπορείτε. Από τις ειρήνες εκείνες οι οποίες προσκαλούν στα εύκολα. Και πάμε σε αυτό που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να πάρουμε την κατάσταση της πατρίδος στα χέρια μας. Έχουμε ανάξιους, δεν έχουμε ηγέτες. Έχουμε, όπως έλεγα και χθες σε μια ομιλία, εξουσίες. Δηλαδή, άνευ ουσίας. Ηγέτες δεν έχουμε που να αξίζουν σε αυτούς τους Έλληνες. Άρα λοιπόν, η πατρίδα στα χέρια των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον στρατηγό του Κυπριώτη για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Το λόγο έχει ο Δημήτρης Οκαζάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, εγώ εδώ και αρκετά χρόνια, το 2009-2010, δεν χαϊδεύα καθόλου τα αυτιά του κόσμου. Θέλω να πω, θα δυναμώσω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όποιος νομίζει ότι θα τη βγάλει καθαρή με ρουσφέτια, με επιδοτήσεις και τον αγλήθη χεσμένους κόλους και κατορυμμένες ποδιές, πολύ ευχαρίστως να συνεχίζει να το λέει. Όποιος νομίζει ότι προσκυνώντας αυτούς που προσκύναγε μια ζωή θα το γλιτώσουν αυτό και τα παιδιά του, δεν τα αξίζει ούτε ζωή ούτε προβλήκη. Να με συγχωρείτε, αλλά η κατάσταση της χώρας είναι σε αυτή τη φάση. Να κοροϊδευόμαστε δεν πάει άλλο. Είμαστε στο παραπέντε εθνικού ακροτηριασμού, το καταλαβαίνουμε αυτό. Στο παραπέντε. Έχουν υπογράψει την παράδοση της χώρας. Την έχουν βάλει την υπογραφή, δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Πιστεύουμε ότι έχουν ένα χωράφι, ένα διαμέρισμα ή οτιδήποτε. Παραμύθια, δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αυτό που μας ανήκει είναι το ότι μας αφήνουν ακόμη να μένουμε εκεί που υποτίθεται ότι ήταν η ιδιοκτησία μας ή η περιουσία μας. Ενώ τη χρωστάμε στην εφορία, στην τράπεζα, τη χρωστάμε, τις μηχανούς χρωστάμε. Γιατί μας φορτώσανε με αυτά τα χρέη, μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Γιατί τώρα θα βάλουν τα πρόσθετα φορολογίες όταν ξέρουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί, δεν είναι παράλογο. Γιατί το κάνουμε. Για να φορτωθεί καινούριο χρέος, για να μπορέσουμε να χρεωθούμε ακόμη περισσότερο, ώστε η εταιρεία που υπάρχει ήδη και έχει ιδρυθεί από το 2012 με τον κύριο Βενιζέλο, τον Βαγγέλη, τον Ευάγγελο, επί Σαμαρά. Λοιπόν, με το Σόιμπλε στο Λουξεμβούργο έχει δυνατότητα διαχείρισης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Ξέρετε πότε τη φτιάξανε. Τη φτιάξανε σε μια εποχή και το παραμύθι που είπανε τότε ήταν ότι το φτιάχνουν μια γελογερμανική εταιρική σχέση προκειμένου να δώσουν λεφτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσο είδατε εσείς λεφτά, άλλο τόσο είδαν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η όλη ιστορία ήταν ότι στήθηκε μια ωραία κομπίνα στο Λουξεμβούργο για να έρθει τώρα να σου πάρει την περιουσία. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα επενδυτικά κεφάλαια και οι τράπεζες που θα αρπάξουν από τους δανειολήφτες ό,τι μπορούν, αλλά και η εφορία, 82 δισεκατομμύρια χρέος των Ελλήνων φορολογουμένων.
το μισό ΑΕΠ της χώρας. Και θα έρθει να στην πάρει για να διαχειριστεί όπως νομίζει αυτός. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, όταν χρεοκόπησε η χώρα επίσημα και μας παραμυθιάζανε ότι εντάξει ρε παιδί μου, ένα χρέος είναι, θα το αντιμετωπίσουμε, θα σφιχτούμε λιγάκι, θα το πληρώσουμε και ιστορίες. Λοιπόν, αυτοί κατήσανε κάτω και μετρήσανε 320 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος, δημόσιο. Και είδανε το οικόπεδο πως αξίζει. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, σε τιμές 2010, το οικόπεδο άξιζε 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτοί λειτουργήσαν όπως ο τοχογλύφος, κλασικός τοχογλύφος. Μου χρωστάς 320 δις, θα σου πάρω τα 13. Δηλαδή το οικόπεδο που το λέμε εμείς ή το λέγανε οι παλιότεροι, γιατί δεν ξέρω πόσοι από εμάς όταν μιλάμε για πατρίδα ξέρουμε τι σημαίνει πατρίδα. Αυτό είναι που εποφανεί. Αυτό θέλουμε εξ αρχής. Αλλά πώς το παίρνεις? Πρώτον, εξαφλιώνεις το ηθαγενή. Το φτάνεις στο έσχατο όριο ανέχειας. Δεύτερον, εφαρμόζεις τακτική γενοκτονίας. Μόνο το 2015 είχαμε πάνω από 121.000 θανάτους. Η Ελλάδα ποτέ ξανά ιστορικά δεν είχε τόσους πολλούς θανάτους σε ένα έτος. Από την εποχή της Μεγάλης Πείνας του 41-42, που ήταν βεβαίως κυρίως αστικά κέντρα. Φέτος εσίως ελπίζουν να ξεπεράσουμε το ιστορικό ρεκόρ. Την ίδια ώρα καταραίει η γεννήση στη χώρα. Αυτό, ακόμη και με βάση το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, θεωρείται γενοκτονία ενός λαού. Αλλά εμάς μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει? Να ψοφίσει κατσίκα του γείτονα. Τι μας νοιάζει? Να καεί το βίντεο του. Τι με νοιάζει εμένα? Εγώ αν την βγάλω καθαρή. Θα κολλήσω στον Γρηγοράκο, στο Δαβάκι, κάποιο καθήκη θα βρω. Να με βολέψει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Μα αυτό είναι το θέμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν, αν θέλουμε αυτός ο τόπος να τον τιμήσουμε όπως τον τιμήσαν τα πατρογονικά μας, για τον οποίο χύσανε και αίμα, χύσανε και υδρότα, να τον τιμήσουμε κι εμείς. Και για να τον τιμήσουμε, θα πρέπει να συναισθανθούμε τι καλούμαστε να υπερασπιστούμε. Αυτό το πράγμα που καλούμαστε να υπερασπιστούμε δεν είναι ούτε η σύνταξη, η οποία βέβαια θα μειωθεί με το καινούργιο σταξιοδοτικό, φυσικά, ούτε το μεροκάματο, η δουλειά ή αν θα μπορούμε να πουλήσουμε πορτοκάλι. Τη γη μας πρέπει να υπερασπιστούμε. Την πατρίδα, το οικόπεδο. Γιατί ρε παιδιά, αν μας πάρουμε το οικόπεδο, τι να συζητάμε μετά? Τι ακριβώς πάμε να συζητήσουμε? Εάν όμως κρατήσουμε το οικόπεδο και το ελέγξουμε εμείς, τότε μπορούμε να τσακωθούμε πολύ εύκολα, όπως το συνηθίζουμε, για το πώς θα φτιάξουμε την καινούργια πολυκατοικία, πού θα μπουν τα διαμερίσματα, πού θα είναι τα μπαλκόνια, αριστερά ή δεξιά, ξέρετε το γνωστό ας πούμε, αλλά να έχουμε το οικόπεδο. Στην παγκόσμια οικονομία σήμερα, ο τρόπος που κινείται η παγκόσμια οικονομία, δεν την ενδιαφέρουν να υπάρχουν κυρίαρχα κράτη ή οργανωμένα κράτη. Κοιτάξτε τι κάνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν κάνουν αυτό που κάνανε παλιά. Μπαίνανε οι ισχυροί, ανατρέπανε τα καθεστώτα, βάζανε ένα δικό τους επάνω μια μαριονέτα και τελείωνε η ιστορία. Ή τελείωνε. Τελείωνε για αυτούς. Άρχισε ο πόνος για τον κόσμο. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρει να τεμαχίζουν τα κράτη. Να τα διαμορφώνουν σε φυλαρχίες. Έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να ενεργοποιούνται, να αγοράζουν και να πουλάνε αυτές τις περιοχές. Δείτε τι κάνανε σε ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική. Μέσα σε 3 χρόνια. Τη διαλύσανε ολοκληρωτικά. Ανεξαρτήτως τι καθεστώτα ήταν αυτά. Δείτε τι κάνουν τώρα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται στην Τουρκία εδώ που τα λέτε. Εμείς θα γλιτώσουμε? Γιατί? Για ποιο λόγο? Από πού και ως πού? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι παραδείγματα δείξαμε για να μας λυπηθούν ή να μας φοβηθούν? Τι δείγμα ανδρισμού ή ανδρείας, σωστότερα, δείξαμε? Πότε τον υπερασπιστήκαμε εμείς αυτόν τον τόπο? Πότε είπαμε σταμάτα ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο όπου να υπογράφουν την παράδοση της χώρας χωρίς πόλεμο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ιτήθηκαν σε κανένα πόλεμο και παραδώσαν τη χώρα. Έχουμε πρωθυπουργό, τρεις ζωή να έχουνε, χώρια τους Παπαδήμιους και τους λοιπούς, οι οποίοι μας λέγανε, μας εκβιάσανε, γι' αυτό παραδώσαμε την έννοια τους Έλληνες. Ακούστε ρε, τι ωραία. Γιατί εγώ ξέρω ότι αυτός που βγαίνει μπροστά, αυτός που τέλος πάντων ψηφίζεται και που θεωρεί ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος μια χώρα, τι κάνει?
βάζει το κεφάλι στον τορπά για τους υπολείπους. Γι' αυτό το ψηφίζεις. Δεν σου λέει, α, με εκβιάσανε, οπότε βάλε εσύ το κεφάλι στον τορπά, σε πούλησα. Και τέλος πάντων στην ιστορία υπήρχε ένας Χοριζής Κακομοίρης, ο οποίος δεν δέχτηκε να υπογράψει τη συνθηκολόγηση της χώρας και αυτοκτόνησε. Έβαλε το πιστό στον κρόταφο και αυτοκτόνησε. Όταν του είπανε, πήγαινε υπόγραψη σε ήδη, σε έναν πόλεμο που ήδη είχε χαθεί. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Σε ποιο σημείο κατάδειας. Να γιατί ήρθαν να μας κάνουν αυτό που μας κάνανε παλιότερα με πόλεμο. Δεν το κατοδώσανε τους παππούδες μας. Δεν το κατοδώσανε. Δεν τους πέρασε. Και τώρα ήρθαν με τις γραβάτες, με τα χρέη και με τα δάνεια και θα στα πάρουν έτσι. Γιατί είναι πιο έξυπνος, πιο σύγχρονος τρόπος και το προσφέρεται για στην οικονομία σήμερα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και καθόμαστε και τους κοιτάμε. Και μας λέει ο άλλος, οποιοςδήποτε, τάζει λαγούς με πετραχίλια. Είναι ποτέ δυνατόν? Να τα πάρουμε πολύ απλά. Για να μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη στην χώρα. Εγώ είμαι ελευθεροπαγγελματίας. Ωραία. Λοιπόν, χρωστάω αυτή τη στιγμή περίπου 20.000 στον ΟΑΕ. Κατά κανόνα, οι ελευθεροπαγγελματίες στον ΟΑΕ χρωστάνε από 15.000 κατά κεφαλή μεσοσταθμικά. Για να βρει αυτά τα 15.000 ο ελευθεροπαγγελματίας σήμερα, θα πρέπει να καθαρίζει μεικτό εισόδημα, σε ετήσια βάση γύρω στα 100.000. Γιατί πρέπει να έχει και τις άλλες υποχρεώσεις. Να λειτουργεί ο ίδιος, να πληρώνει φόρους, έτσι, γύρω στα 100.000. Για πέστε μου εσείς, μεσοσταθμικά, όλοι οι ελευθεροπαγγελματίες, πέστε μου, είναι δυνατόν αυτό να συμβεί? Σε ποια οικονομία? Σε ποια οικονομία μπορεί να συμβεί αυτό? Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει ετήσιο εισόδημα 18.000, περίπου εκεί. Τα επίσημα στοιχεία σας λέω. Σας λέω στατιστική, τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Δεν λέω τις δικές μου εκτιμήσεις. Ξέρετε που είναι, ποιο είναι το σύνολο των υποχρεώσεων του μέσου νοικοκυριού, βάζοντας τις καταναλωτικές του ανάγκες. Δηλαδή ότι πρέπει να βάλει τα καταναλωτικές να πληρώσει για να μπορέσει να επιβιώσει. Βάζοντας τις υποχρεώσεις προς την τράπεζα, βάζοντας τις υποχρεώσεις προς τους φόρους, δηλαδή φορολογία, και βάζοντας τις υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά είναι 36.750 για το μέσο νοικοκυριό σε ετήσια βάση. Εισπράττοντας 18. Πώς θα βγει αυτό? Και δεν το βλέπουν? Μα είναι απλά αριθμητική. Είναι πολύ απλό. Βεβαίως το βλέπουν. Αλλά πρέπει να σε φορτώσουν χρέη σε τέτοιο βαθμό ώστε να σου πάρουν μέχρι και το αγροκήπιο που έχεις. Και όλα αυτά τα έχουν υπογράψει. Μας λένε, ή μάλλον φωνάζαμε εμείς από παλιά, ρε παιδιά, διαγράψτε τα χρέη. Διαγράψτε τα χρέη. Διαγράψτε τα χρέη των, για παράδειγμα, των αγροτών, των ελευθεροπαγγελματιών, των οικοκυριών. Έτσι ή αλλιώς, δεν είναι δική τους ευθύνη που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη. Να πάρει ανάσα η αγορά, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Λοιπόν, μας λέγανε, θα καταστραφούν οι τράπεζες. Θα πέσουν έξω οι τράπεζες. Θα γίνει χαμός στις τράπεζες. Και προσέξτε τώρα τι κάνανε. Βάλανε νόμο με τον οποίο οι τράπεζες μπορούν να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια. Ποια είναι τα κόκκινα δάνεια? Τα μη εξυπηρετήσιμα, σωστά. Αυτά που δεν μπορώ να εξυπηρετήσω εγώ και εσείς. Να τα πουλήσουν στα επενδυτικά κεφάλαια, ντόπια και ξένα, τα λεπερίφημα funds, όπως λέγονται, για να ζητήσουν αυτά μετά, τα λεφτά, την εξυπηρέτηση δηλαδή, το δάνειο. Πόσο θα το πουλήσουν τα δάνεια, αυτά τα κόκκινα δάνεια? Η εταιρεία λέει από τις υπόλοιπες χώρες αλλά και από την αγορά ότι τα πουλάνε, συνήθως τα αγοράζουν τα επενδυτικά κεφάλαια γύρω στο 10% της ονομαστικής αξίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν έχουμε περίπου 100 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια, οι τράπεζες θα τα πουλήσουν για 10 δις. Και εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό, συγγνώμη, συγχωρείτε, χαζός είμαι, δεν ξέρω από αυτά. Δεν είμαι βουλευτής, ούτε υπουργός. Πού να ξέρω εγώ. Λοιπόν. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Τους έχουμε δώσει 60 δισεκατομμύρια σε ανακεφαλοποίησεις. Λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Έχουν περάσει στο χρέος. Θα το πληρώνουν 4 βιβλικές γενιές μπροστά. Τους δώσαμε 5,7 επιπλέον τον Νοέμβριο του 2015. Γίνανε φύλο φτερό λόγω του χρηματιστηρίου και της κερδοσκοπίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει νέα ανακεφαλοποίηση για τις τράπεζες. Άρα θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, που δεν καταλαβαίνει χρηστό κανένας. Θα είναι στα μπάνια ο λαός. Λοιπόν. Άλλα 14 δισεκατομμύρια. Και λέω κάτι πολύ απλό. Γιατί δεν πάει το κράτος στις τράπεζες και να πει: κοιτάξτε, ρε μάγκες,
πόσο θα τα πουλήσετε τα επενδυτικά κεφάλαια. Ωραία, 10 δις. Πάτε τα 10 δις, φέρτε όλα τα δάνεια, τα διαγράφω όλα. Λιγότερα θα μας κόστιζε από ό,τι μας έχει κοστίσει τώρα το τραπεζικό σύστημα. Λιγότερα. Τα διαγράφω όλα με εξαίρεση τους μπαταξίδες, συγκεκριμένες κατηγορίες και τα θαλασσοδάνεια. Αυτούς ξέρετε που πέρανε τα δάνεια κάτω το τραπέζι. Πολύ απλά. Ή γιατί δεν πάει στο δανειολήφθη τράπεζα να του πει το εξής απλό πράγμα. Πόσα κόστας ρε φίλε, 200.000 ονομαστικό χρέος έχεις. Ωραία, δώσ' μου 20, θα διαγράψω το χρέος. Ο λόγος που δεν γίνεται αυτό, το αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση του νόμου που πέρασε. Λέει, γιατί αυτό δεν συμφέρει την τράπεζα. Άρα λοιπόν, το να σβήσουμε τα χρέη είναι εύκολο. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Θέμα πολιτικής απόφασης. Και βεβαίως, πρωτίστως αφετηρία συμφερόντων. Ποια συμφέροντα υπερασπίζεσαι, του πολίτη, του απλού ή του τραπεζίτη ή του επιδετικού κεφαλαίου. Να σας πω και μια τρίτη παράμετρο για τα κόκκινα δάνεια. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Εάν εγώ είμαι ο Αλαφούζος ή είμαι ο Κόκαλης ή είμαι ο Κοτομινάς, πόσο δύσκολο είναι να βάλω ένα επενδυτικό κεφάλαιο δικό μου να αγοράσω το χρέος μου από την τράπεζα μερικών δισεκατομμυρίων στο 10, στο 5, στο 4%, στο 3% και να το σβήσω. Εγώ μπορώ να το κάνω αν έχω τέτοια οικονομική επιφάνεια. Έχω ήδη επενδυτικά κεφάλαια. Ο Κακομοίρης πού να το έχει. Με τι τρόπο να το κάνει. Και φυσικά να ξεκινήσει. Γιατί έφυγε ο κύριος Πρωθυπουργός και πήγε, ή μάλλον πηγαίνει για πολιτική διαπολίτευση. Γιατί πολύ απλά θέλει να πάρει το OK να πάει σε εκλογές ταχύτατα, διότι του ζητάνε 16.000 πληστηριασμούς αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος του 2016. Να ανοίξει ο ασκός των πληστηριασμών από τις τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία. Και να δούμε ποιος το γλιτώνει μετά. Μην ανησυχείτε, εμείς θα γλιτώσουμε. Διότι οι πρώτοι που θα πληρώσουν θα είναι ποιοι. Αυτοί που έχουν στην περιουσία τους φιλέτα ακινήτων και φυσικά τα τουριστικά ακινήτα, τα οποία έχουν μπει μέσα μέχρι αηδίας. Μιλάμε για περιοχές ακινήτων ή μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία θα τα πάρουν μπυρ παρά. Λοιπόν, και τι ωραία που θα σου πούνε. Θα σου πούνε, πρόσεξε να δεις, μην ανησυχήσεις. Πληρώνει ο πλούσιος τώρα. Πληρώνει αυτός που έχει τη βίλα με την πισίνα. Εσύ με το διαμερισματάκι γλίτωσες. Και όταν θα έρθει για το διαμερισματάκι σου, να δω ποιος θα είναι εκεί να σε υπερασπιστεί ή να μπορεί να δώσει μάχη για να μην το χάσεις. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό το, από τις αρχές του έτους, στην Ιρλανδία. Θυμάστε, γιατί ξέρω εγώ, φαντάζομαι, έχετε ακούσει. Η Ιρλανδία βγήκε το μνημόνιο. Βέβαια. Και έπεσε στο Λάκκο των Λεόντων. 14.000 πληστηριασμοί στο πρώτο τρίμηνο. Στην Ιρλανδία, στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Αυτή τη στιγμή σε 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Τόσο έχουμε η Ιρλανδία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Δήμοι ανοίγουν τα στεγασμένα στάδια να βάλουν μέσα τους αστέγους. Λοιπόν, αλλά εμείς που να ανησυχείτε, και αυτό είναι λιμένο. Θα πάμε στα hot spot. Μόλις μας πάρουν την περιουσία, στο hot spot. Φτιάχνουμε εδώ λίγο παραπάνω. Μαζί με τους υπόλοιπους, πρόσφυγες, μετανάστες, ιστορίες, ό,τι μαζέψουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς μπορείς να γλιτώσεις από αυτήν την ιστορία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις τις πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, σαν λαός, να πάρεις τις πολιτικές αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι πολύ απλές. Ή η χώρα μας ανήκει, ή ανήκει σε άλλους. Απλά πράγματα. Και σε ποιους ανήκει. Στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν μιλάμε για. Να τελειώσουμε με αυτούς που λαιλατίσαν τη χώρα και τη φέραν στη χρεοκοπία εδώ και δεκαετίες. Να τελειώσουμε με τον ξένο καταφυγή και τον αμφιοκράτη, ο οποίος θα μας σβήσει από το πρόσωπο μας. Προσέξτε, για εμάς, όσους τουλάχιστον από εμάς, να το πούμε έτσι, και η επιστημονική μας ιδιότητα είναι τέτοια να τα παρακολουθούμε αυτά και τα παρατηρούσαμε. Είμαστε στη χειρότερη φάση που έχει βρεθεί ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία. Η απειλή μπροστά μας βάζει το εξής δίλημα. Ή γλιτώνουμε, δηλαδή παίρνουμε την πατρίδα στα χέρια μας, την ανασκοτούμε, την ανοικοδομούμε προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ή θα μας σβήσουν από χάρτη. Θα παρακαλάμε να γίνουμε Κόσοβο. Αυτή είναι η ιστορία. Όποιος πιστεύει ότι κάπου ανάμεσα στα δυο θα υπάρξει μια μεσοπέζικη κατάσταση ή μέση λύση, δεν έχει αντιληφθεί σε τι εποχή ζούμε. Δυστυχώς, δεν έχει αντιληφθεί.
σε τι εποχή ζούμε, σε τι κρίση ζούμε, σαν Ευρώπη, σαν παγκόσμια οικονομία, συνολικά, και το πώς πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Ο μόνος τρόπος που έχει δείξει και η επιστήμη και η κοινωνική εμπειρία και η ίδια η ιστορία ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι με το λαό να είναι κυρίαρχος, με το λαό να παίρνει την πατρίδα στα χέρια του και πάνω σε αυτήν ακριβώς να την ανοικοδομήσει όχι μόνο με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους προς όφελός του, αλλά και με όρους δημοκρατίας. Να είναι αυτός το αφεντικό. Αυτός και κανένας άλλος από αυτούς που τον αγοράζουν και τον πουλάνε χρόνια τώρα. Αυτός το αφεντικό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγούμε από εδώ έξω. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και μπορεί να γίνει εύκολα. Εύκολα. Γιατί ρε παιδιά, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έχουμε κοινά συμφέροντα. Δεν έχουμε. Καλά, η βλακεία μας βέβαια μας έχει οδηγήσει να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο υπάλληλος απέναντι στον αγρότη, ο δημόσιος υπάλληλος απέναντι στον ελεύθερο επαγγελματία, ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο επιχειρηματίας ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο και πάει λέγοντας. Και οι άλλοι μια χαρά. Την έχουν αράξει, σφάζεται τον κόσμο από κάτω, δεν τρέχει τίποτα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τι χρειάζεται η χώρα για να ανακάμψει? Για να βρει και ο αγρότης να πουλήσει τα πορτοκάλια του. Τι χρειάζεται? Δύο πράγματα. Δύο. Εισόδημα. Προστασία. Γιατί χωρίς προστασία παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς έχει παραγωγή η Γερμανία? Χωρίς προστασία. Πώς έχει τέτοια παραγωγή οι Ηνωμένες Πολιτείες? Με προστασία. Για πήγαινε να πουλήσεις αγροτικό προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ο δικός του farmer, δηλαδή ο αγροτικός του αγρότης, παράγει ακόμη, ούτε σπυρίδες αφήνει να πουλήσεις. Σου λέει κάτι πολύ απλό. Μέχρι να τελειώσει η δική μου παραγωγή, δεν θα εισάγεται απολύτως τίποτα. Όταν τελειώσει η δική μου παραγωγή, τότε θα εισάγεις. Αλλά με τις προδιαγραφές που θα σου βάλω. Έτσι ώστε να δημιουργείται κίνητρο και στο δικό του φάρμερ, στον αγρότη του δηλαδή, να μπορεί την επόμενη χρονιά να αυξήσει την παραγωγή, να μπορέσει να πετάξει έξω περισσότερες εισαγωγές. Έφτασε στο σημείο η Αμερική να ελέγχει σε βασικά αγροτικά είδη την παγκόσμια αγορά. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι κουφό. Ή φαίνεται κουφό. Μία από τις χώρες, μάλλον η μόνη χώρα που αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα παγκόσμια, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα κρίσης, είναι η Νορβηγία, η νορβηγική οικονομία. Πρόσφατα κοιτούσα τα στοιχεία της, προσπαθώντας να καταλάβω πώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση πετρελαίου. Γιατί επειδή εξάγει πετρελαίο, είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Και εμείς το ίδιο. Πλάκα-πλάκα, προσέξτε, το ποιο είναι το νούμερο ένα εξαγώγημο είδος της Ελλάδας σήμερα? Πετρέλαιο. Όχι τα αγροτικά προϊόντα, ούτε υπηρεσίες, ούτε τουρισμός. Πετρέλαιο. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, πότε βρήκαμε το πετρέλαιο και το πουλάμε? Έχουμε φτιάξει πετρελοπηγές και πουλάμε? Όχι, απλούστατα, οι Έλληνες αποκλειστές που έχουν αγοράσει τα ελληνικά δηληστήρια ξεπλένουν το πετρέλαιο του Χαλιφάτου στα ελληνικά δηληστήρια, το λινοποιούν κανονικότατα. Οι αγρότες ξέρουν από λινοποιήσεις, ιδιαίτερα κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, και μετά το εξάγουν και το εμφανίζουν σαν δικό τους. Και ξαφνικά στα στοιχεία βλέπεις, συγγνώμη ρε παιδιά, εξάγουμε τόσο πετρέλαιο όσο εισάγουμε. Τρελαίνεις, λες καλά τι είμαστε, Σαουδική Αραβία. Πού το βρήκαμε στο πετρέλαιο? Όλη η αγορά το ξέρει, η παγκόσμια κοινότητα το ξέρει, αλλά βεβαίως επειδή το Χαλιφάτο πρέπει να επιβιώσει και να κάνει τη δουλειά που κάνει, που το έχουν αναδέσει από τον ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το αφήνουν ήσυχο. Μόνο κατά καιρούς, όταν οι συγκεκριμένοι εφοπλιστές που κάνουν αυτή τη δουλειά ξεπερνάνε τα όρια, κάποια πολεμικά αεροπλάνα τους βυθίζουν τα καράβια. Αλλά εμείς δεν πρέπει να το μάθουμε αυτό. Όχι. Δεν πρέπει να μάθουμε ότι ο Μελισσανίδης, ας πούμε, για παράδειγμα, έχασε ένα ολόκληρο καράβι από την πολεμική αεροπορία της Λιβύης, γιατί βεβαίως διακινούσε μαύρο πετρέλαιο, λαθρέο. Ούτε βεβαίως ότι βυθίσανε κι άλλο καράβι από τη Motor Oil φορτωμένο αεροπορικό καύσιμο το οποίο το πήγαινε στο Χαλιφάτο. Για πετε μου εκεί που έχουμε και στρατιωτικούς εδώ. Έτσι τόσο εύκολα πηγαίνει ένα καράβι σε ένα δηληστήριο, παίρνει διαβαθμισμένο καύσιμο, αεροπορικό δηλαδή, και φεύγει. Το βυθίσανε το καράβι αυτό. Γιατί πήγαινε αεροπορικό καύσιμο στο Χαλιφάτο. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς. Ο διεθνής τύπος οργιάζει, αλλά εμείς δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Πώς μπορούμε να δώσουμε εισόδημα στον κόσμο? Το χρήμα, είτε το θέλουμε είτε το όχι, δημιουργείται εύκολα. Το χρήμα από μόνο του δεν έχει καμία αξία.
αποκτά αξία ανάλογα με το πώς το κόβεις και πού το δίνεις. Ο κύριος Ντράγκη, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, έτσι, αυτός είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, δεν είναι ο κύριος Τουρνάρας, υπαλληλός του είναι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Λοιπόν, πώς το κόβει το χρήμα και πώς αποκτάει αυτό το χαρτί που έχετε στην τσέπη, που έχουμε όλοι, όσοι, στο ευρώ. Πώς, από τον αέρα, από το τίποτα, έρχεται μια τράπεζα, πάει στον Ντράγκη, λέει εγώ θέλω 60 δισεκατομμύρια για να τα πουλήσω στην αγορά ως δάνεια ή με μορφή πιστωτικό προϊόντο. Πατάει τα πλήκτρα του υπολογιστή και του δίνει τα 60 δισεκατομμύρια. Τα 60 δισεκατομμύρια τα πουλάει μετά στην κοινωνία ή τα παίζει στη διεθνή χρηματιστική αγορά. Και με βάση αυτό κερδίζει η τράπεζα και αποκτάει αξία αυτό το κολονόμισμα που δεν είναι νόμισμα. Είναι χρεόγραφο. Γιατί κάθε τέτοιο χαρτάκι στοιχίζει στην οικονομία και στον καθένα από εμάς όσο γράφει συν το επιτόκιο που μας το πει. Μας το φορτώνουν για να το αγοράσουν. Γιατί η ελληνική οικονομία, όπως και οι υπόλοιπες οικονομίες, αγοράζει αυτά τα χαρτονομίσματα που χρησιμοποιεί. Το χρήμα που χρησιμοποιεί το αγοράζει και πληρώνει υψηλά επιτόκια. Όχι στον Ντράγκη, στις τράπεζες. Και οι τράπεζες παίρνουν από τον Ντράγκη τώρα, παίρνουν με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Μηδενικό επιτόκιο. Και μας το πουλάνε από 4 έως 20% ανάλογα με το πόσο. Με το ποια μορφή το πουλάνε. Και εγώ λέω, γιατί δεν το ανέχτω αυτό. Να κάνουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε το κράτος να το δημιουργεί το χρήμα. Το δικό μας κράτος. Και να μην το δίνει στις τράπεζες για να το πουλάνε μετά, αλλά να το δώσει κατευθείαν στο κοσμάκι. Αυτό δεν είναι παλαβό. Οι οικονομολόγοι ξέρουν ότι γίνεται παντού στον κόσμο. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2009, όταν η Αυστραλία έβλεπε τη δική της παραγωγή, τη δική της αγορά να πέφτει κάτω, διότι λόγω του μεγάλου χρηματιστικού κράχ, τι έκανε. Μια ωραία πρωία σηκώθηκε, είπε. Η κυβέρνησή της και λέει, κοιτάξτε να δείτε, κατά κεφαλή $1,000 σε όλους. $1,000 σε όλους. Κατά κεφαλή. Γιατί το έδωσε αυτά τα λεφτά? Για να κρατήσει από την πτώση της αγοράς, δηλαδή να μην φάει από κάτω. Αυτό το εισόδημα ήξερε ότι θα πέσει στην αγορά, θα δημιουργήσει πρόσθετο τζίρο, θα την κρατήσει ως ένα μάτι. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Γιατί δεν μας ανήκει το κράτος, δεν μας ανήκει η οικονομία, δεν μας ανήκει το νόμισμα, δεν έχουμε καν τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις. Προσέξτε, το τρίτο περίφημο μνημόνιο, πάμε για τέταρτο ολοταχώς, έτσι, γι' αυτό θέλει να τη σκαπουλάρει ο κ. Τσίπρας, να μας φάσει εκλογές. Ξέρει τι έρχεται. Δεν αντέχει διαχείριση πολιτικού κόστους. Δεν ξέρω τι θα το πούν οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές. Το που απέτω, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι πάμε ολοταχώς για εκεί. Λοιπόν, τι σου είπαν στο τρίτο μνημόνιο, πέρα από τα ασφαλιστικά και παρεμπιπτόντως, επειδή και ο Κυριακούλης τώρα έχει εμφανιστεί στη Ρούγα και λέει διάφορα, να θυμηθούμε ότι ο Κυριακούλης ο Μητσοτάκης ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του τρίτου μνημονίου τον Αύγουστο του 2015. Αυτά τα έχουν πληρώσει, τα έχουν ψηφίσει και τα έχουν αποδεχτεί όλοι. Αυτό που σήμερα συζητάνε είναι η διαχείριση. Δηλαδή, θα του κόψω το συνταξιούχο με μια 40% ή θα του κόψω σε 3 φέτες ή σε 2 φέτες για να διαχειριστώ το πολιτικό κόστος. Θα πάω στον αγρότη και θα του αρχίσω να του παίρνω τη γη ή θα τον σπρώξω πρώτα στην Τράπεζα Πειραιώς να πάρει αυτή την κολοκάτα, συγγνώμη για την έκφραση, του αγρότη να καταχρεωθεί ο ίδιος πάλι στο όνομα της επιδότησης που θα πάρει, που δεν θα πάρει και μετά να του πάρει η τράπεζα το ό,τι έχει και δεν έχει. Αυτή είναι το ζήτημα διαχείρισης. Θα έχουμε 16.000 προστεπληστηριασμούς μες το 16 ή 11 ή 12 ή 10 ή 20. Αυτό συζητάνε όλοι τους. Και με ποιο τρόπο θα ξανακολύψουν τον κόσμο. Να βγει ο Κυριακούλης και να μας λέει εγώ θα σας τα φτιάξω. Τι θα φτιάξει τώρα με το κορίδο που είμαστε. Το τι έχει υπογράψει και το τι έχει αποδεχτεί. Αυτά και στο τρίτο μνημόνιο όλοι μαζί να ξαναθυμίσουν. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, ψηφίσανε ένα μνημόνιο στις 14 Αυγούστου 2015 που εκτός όλων των άλλων λέει και το καταπληκτικό παράρτημα γάμα. Μπορείτε να το δείτε στο ΦΕΚ 14 Αυγούστου 2015 και που είναι ο νόμος του μνημονίου που λέει το εξής καταπληκτικό. Ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να πάρθει καμία απόφαση. Τίποτα. Εάν πρώτα δεν γνωστοποιηθεί και δεν συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε το κοροϊδιλίκι του κεράτα που γίνεται τώρα. Έχουν προαποφασίσει ότι δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Αυτό που λένε νομική κανονιστική ισχύ. Δεν υπάρχει. Ούτε το κοινοβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση, ούτε η κυβέρνηση, κανένα άλλο. Εάν πρώτα το κουαρτέτο δεν δώσει τη σύμφωνη γνώμη, δεν πει το OK δηλαδή. Είμαστε χειρότερα από αποικία. Τα έχουν υπογράψει αυτά, τα έχουν αποδεχτεί και, τα έχουν, και τώρα μας παίζουν, πώς το λένε, συμπολίτες σε αντιπολίτευση, πας και μας κοροϊδέψουν. Πάει να διαπραγματευτεί ο τύπος. Τι να διαπραγματευτεί. Αυτά που έχει υπογράψει και που έχει αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να έχει δυνατότητα ούτε καν απόφαση. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τα αποβάλει αυτά όλα. Αυτό θα καταλήξω. Αυτό και θα καταλήξω. Ποιο είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Αυτό το μόνο που μπορεί να το κάνει και μπορεί να πραγματικά να το κάνει αυτό είναι μια άλλη κυβέρνηση η οποία πρέπει να είναι πατριωτική και δημοκρατική που στηρίζεται από την πλουσία του λαού. Ποιο την πρεσβεύει αυτή. Με συγχωρείτε, αν μπορείτε να μου δείξετε κάποιον άλλο που θα το ΕΠΑΜ, πολύ ευχαριστώ το συζητήσω. Αλλά ποιο θα το κάνει ο επαγγελματίας πολιτευτής. Πρέπει αναγκαστικά να το σηκώσει το βάρος ο απλός κόσμος. Δηλαδή ο αγρότης, ο εργάτης, ο επαγγελματίας, αυτός που πονάει, που έχει ροζιάσει, που έχει προσπαθήσει, έχει φτιάξει κάτι στη ζωή του και που δεν ανέχεται να γίνει δουλοπάρικος. Στην ίδια του τη χώρα, να γίνει πρόσφυγας και μετανάστης στην ίδια του τη χώρα. Αυτό είναι το μήνυμα που εμείς φέρνουμε. Αυτό λέμε. Και αυτό καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι απλά, είναι απλό. Μέσα σε ένα 24ωρο μπορεί να αλλάξουν όλα. Όλα. Φανταστείτε, ποιος εμένα μπορεί να με εμποδίσει, σαν κράτος εννοώ πλέον. Εάν έχω εγώ το μονοπόλιο έκδοσης του χρήματος, να δώσω το χρήμα που χρειάζεται, εκεί ακριβώς που πραγματικά το έχω ανάγκη, μέσα σε ένα 24ωρο. Με τη σημερινή τεχνολογία και όλα αυτά, καν χρειάζεται να δουλέψω τον εξωτερικοποιείο. Μπορώ να το δώσω από το πρώτο 24ωρο. Αντί να το παίρνει, ξέρετε πώς έχουν πάρει τράπεζες. Με εγγύηση του Έλληνα φορολογούμενο, αφήστε τα τις αγγελίες. 606 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουν φάει 606. Και αν πάτε κάτω να δείτε πού πήγαν τα λεφτά, κανένας δεν γνωρίζει. Κανένας γνωρίζει. Και κανένα δεν ενδιαφέρει. Στην πραγματικότητα ξεπλένουν μαζικά χρήμα πολιτικό, επιχειρηματικό και φυσικά οργανωμένο εγκλήματος. Που είναι βεβαίως κυρίως τα κυκλώματα πρέσας, λαθρεμπορίου όπλων και λαθρεμπορίου ψυχών, ανθρώπων δηλαδή. Να γιατί επιλεγήκαμε κι εμείς ως χώρα εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Γιατί τα logistics αυτού του κυκλώματος είναι εδώ, είναι στις τράπεζες. Γι' αυτό δεν μπαίνει εισαγγελέας μέσα. Γι' αυτό δεν ανοίγουν τα κοιτάπια. Γι' αυτό τις προστατεύουν και οι Ευρωπαίοι. Είναι ο εγκέφαλος της λειτουργίας όλου αυτού του κυκλώματος που είναι από την Τουρκία βεβαίως και φτάνει μέχρι το Βερολίνο. Αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται μόνο και κύριε αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φύγουμε από το ευρώ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει λύση διαφορετικά. Βυθίζεται ολόκληρη η Ευρώπη. Και κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε να βυθίζεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κατάσταση πολέμου. Εάν δεν πάρουμε τα μέτρα μας έγκαιρα. Εάν δεν αποστασιοποιηθούμε έγκαιρα. Σαν κυρίαρχο κράτος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Ακόμη και το πρόβλημα του πρόσφυγα και του μετανάστη. Τηρώντας τις διεθνείς δεσμεύσεις ή τα διεθνώς νόμιμα. Όχι να μας κάνει ό,τι θέλει ο Ερντογάν από τη μια και η Μέρκελ από την άλλη. Να φέρουν το ΝΑΤΟ εν αγνία της χώρας. Πέτρα και από πίσω ο Καμένος να βάλει υπογραφή. Τέτοια ντροπή είναι να παραδίδουν νησιά όπως μάθαμε τώρα αυτές τις μέρες. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας θα παραδώσει τα νησιά, τις φλέβες σε εμμύριδες από τα Αραβικά Εμμυράτα για να το αξιοποιήσουν, λέει. Τι είναι, ρε, προσωπική τους περιουσία. Τι είναι αυτή, ρε. Αυτό λύνεται με έναν τρόπο. Το πατριωτισμό και το δημοκρατικό αίσθημα του ελληνικού λαού. Όσο και να φαίνεται παράξενο, είτε μοντέ ή άλλης εποχής, με συγχωρείτε, αλλά η δική μας γενιά, εμείς που είμαστε ακόμη σε φάση του να σκεφτούμε, το να δράσουμε, το να παλέψουμε ή έλαχε ο κλήρος να λυτρώσουμε αυτή τη χώρα. Και αν αυτή τη φορά δεν μπορέσουμε να τη λυτρώσουμε, ξεχάστε το, δεν θα υπάρξει αύριο για αυτή τη χώρα. Έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα στις κυρίαρχες δυνάμεις. Αυτή είναι η απλή ιστορία. Και εμείς τι κάνουμε, κάτι πολύ απλό, το αυτονόητο δηλαδή. Μισό λεπτό. Κάτσε.
εδώ ποιο τι προέχει. Η ιδεολογία του καθενός, η κοσμοθεωρία του, το τι πιστεύει, ή προέχει το να σωθεί πατρίδα. Αυτό κάναμε και προσπαθήσαμε μέσω του ΕΠΑΜ να δείξουμε ότι εφόσον ο δεξιός με τον αριστερό μπορεί να τα βρει ακριβώς πάνω στο πατριωτικό, χωρίς βέβαιως να καταλείπει ο καθένας αυτά που πιστεύει. Εντάξει, δεν βγάζουμε το σακάκι μας, με το σακάκι μας πάμε να πολεμήσουμε. Εντάξει, αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να το κάνουμε προσωπική μας υπόθεση. Είναι προσωπική μας υπόθεση. Δεν είναι κάποιο αλλού. Εμείς κινδυνεύουμε από αυτή την ιστορία. Εμείς, τα παιδιά μας, οι γενιές που δεν πρόκειται να γεννηθούν ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να ενωθούμε ακριβώς σε αυτή τη βάση. Να βάλουμε το ζήτημα του πατριωτικού μπροστά. Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, κεντρός, βουδιστής, χριστιανός, ό,τι θέλεις να είσαι. Αλλά το προέχει το οικόπεδο. Εάν το χάσουμε, με συγχωρείτε που το λέω κηδέα, αλλά έτσι το λειτουργούν οι αγορές. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ρε γαμότο. Χρωστάμε στα πατρογονικά μας. Εκτός, και να με συγχωρείτε για τη φράση, είμαστε αυτό που λένε οι ευρωπαϊκές τους ακαδημίες. Μπάσταρδοι. Μπάσταρδοι φάρα. Που έτυχε η ιστορία να μας φέρει σε ένα τέτοιο πολύτιμο και ευλογημένο τόπο και δεν είμαστε σε θέση ούτε καν το υπερασπιστούμε. Τώρα ήρθε η στιγμή να αποδείξουμε αν είμαστε μπάσταρδοι ή αν μας ανήκει αυτός ο τόπος. Εάν τα γονικά μας ή τα πατρογονικά μας πεθάνανε άδικα. Ήρθε η ώρα μας. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πορευτούμε. Και επιτέλους ο ελληνικός λαός για τα 170-180 χρόνια που ήταν, έχει ιστορία, μικρή ιστορία, το νεοελληνικό κράτος δηλαδή, έδωσε πολλές φορές μάχη, πολλές φορές χωρίς καν πολιτική αισία. Είχε πάντα συνέστηση της καθηγόντος. Εμείς να δούμε τι πάθαμε. Που ακούω και το φοβερό, θα μας την πέσουμε. Πρώτη φορά, όσο έχω διαβάσει ιστορία, και αν μπορείτε να με διορθώσετε, πρώτη φορά ακούω ή μαθαίνω ότι ο Έλληνας φοβάται από απειλή πολέμου. Ποτέ ξανά αυτό δεν έχει συμβεί. Ποτέ ξανά. Και το τελευταίο, γιατί εντάξει, ο Δημήτρης είναι πιο ειδικός, αλλά να σας πω κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, επειδή θα υπάρχει σίγουρα στο μυαλό ορισμένων και φυσιολογικό είναι, αν μας τυπήσει και αν γίνει πόλεμος και ιστορία. Δεν θα πω εγώ αυτό που λέει, που λέει ο συναγωνιστής, ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει τώρα και θα γίνει με ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας τιμωρηφορέσουν, χωρίς ούτε καν να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά ας το αφήσουμε κάτι. Δεν μου λέτε κάτι, ξέρετε τι σημαίνει εμπόλεμη ζώνη το Αιγαίο ή η Ελλάδα από την άποψη του Διεθνούς Εμπορίου. Ξέρετε τι σημαίνει να περνάνε καράβια ή τα καράβια που περνάνε από εδώ, από την Ανατολή προς τη Δύση και από τη Δύση προς την Ανατολή, εάν κηρυχθεί σε εμπόλεμη περιοχή, η περιοχή μας, η γεωστατική μας περιοχή, σημαίνει τετραπλασιασμό των άβλων, των επίναυλων, των ασφαλίστρων, που σημαίνει ότι 40-50% θα αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων στο κέντρο της Ευρώπης, που βεβαίως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ύφεση. Ποιος θα ρισκάρει κάτι τέτοιο? Ποιος θα το ρισκάρει? Η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει το εμπόριο της περίπου 70%, με 80% το εμπόριο της περνάει από τα δικά μας, από τη δική μας εθνική επικράτεια. Είτε είναι οδικές μεταφορές, είτε είναι ναυσιπλοεία. Από τη δική μας εθνική επικράτεια. Για φανταστείτε να σταματήσει αυτό. Στην κατάσταση που είναι σήμερα, θέλω να πω, υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί και οστατικοί λόγοι που δεν μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν κατάσταση πολέμου, εκτός και αν είμαστε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Το οποίο για αυτούς είναι περίπατος. Το ταχύτερο δυνατό πρέπει να ανακάμψουμε σαν λαός ενώπιον συνδυσιακά. Αλλιώς, ή να το πούμε διαφορετικά, από το 9 που αναλύαμε και λέγαμε αυτά, λίγοι τότε ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μας λέγανε, έλα μόνο, αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. 6 χρόνια τώρα γίνονται τα χειρότερα δυνατά για την Ελλάδα. Και εξακολουθώ να ακούω αυτό το πράγμα. Έλα μωρέ, αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, τι χρειάζεται ακριβώς για να καταλάβουμε στην κατάσταση μας? Να πάρει φωτιά ο τόπος. Και τότε πόσοι από εμάς θα είμαστε ικανοί και σε θέση να πούμε ακόμη και στη φωτιά, ρε κεράτα, ακόμη και στη φωτιά. Για να μην φτάσουμε λοιπόν
Χρειαζόμαστε τώρα να σηκώσουμε ανάστη. Να ανωθούμε, να δώσουμε τα χέρια. Γιατί διαφορετικά θα μας φάνε λάχανο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Καζάκη για την περιστατωμένη ομιλία του. Νομίζω ότι έστειλε πολύ ισχυρά μηνύματα. Τώρα ο λόγος είναι σε εσάς να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Λέω ότι αυτός ο δρόμος ο οποίος μας λέτε είναι γνωστός. Έχουν αναφερθεί κι άλλοι πριν σε αυτό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε, και ο Λαφαζάνης το έλεγε και στα προσυμβολημένα σηκώθηκε και τέθηκε. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος αυτός από το χώρο της αριστεράς. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει με... Ο δρόμος αυτός θα είναι μακρύς όχι σε 24 ώρες, αν θα γίνει ποτέ. Και δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, έτσι. Θα είναι μακρύς πολύ και με αγκάθια. Αλλά αυτό λέω εγώ, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας κοιτήσω. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ότι εσείς δεν είστε κι εσείς ένα πιόνι, μια μαριονέτα του συστήματος. Αυτό μπορείτε να μου το πείτε. Μπορείτε να μου το αποδείξετε, δεν είστε μαριονέτα. Έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει να στείλονται κόμματα. Βλέπε λάος, βλέπε ποτάμι, 1002. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτό να μου πείτε. Αυτό πιστεύω θέλω και οι περισσότεροι αξιοπρεπείς ψηφοφόροι, έτσι. Εγώ προέρχομαι από το χώρο του Πασόκ κάποτε όπως και εσείς προέρχεστε από κάποιο πολιτικό χώρο. Λοιπόν, δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ ποτέ, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς αν μπορείτε να με πείσετε εμένα και εγώ θα πω με σημαίες έξω ότι δεν είστε ένα πιόνι του συστήματος. Γιατί είδαμε πάρα πολλούς να μας τάζουν αυτά τα διαπράγματα έξω από την Ευρώπη, έξω από το ευρώ. Διαγραφή χρεών ήταν η πιο έντονη. Για πόσο δεν κοιτάξτε τώρα, όσο το πάρει ο δικό σα, είναι κάποια εμπιστοσύνη, ας με επιτρέπετε να έχω κάποια αμφιβολία. Γιατί και ο Τσίπρας αγγελικό πρόσωπο είχε. Και άλλοι είχαν αγγελική, με προβιά λίγο. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου πείτε. Εάν το αποδείξει αυτό στον ελληνικό λαό, πιστεύω ότι το 0 γίνεται 3 και 30, όπως έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι ότι να κοιτάξουμε λιγάκι το τι λέγανε. Έχουμε μια ευκολία στο να δεχόμαστε αυτό που σου λένε τα κανάλια. Προσέξτε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι εύκολο να πιστέψεις αυτόν που σου βγάζει ο Χαχελάς, ο Παπαδάκης, ο Αυτιάς, οποιοσδήποτε. Και δεν επεξεργάζεσαι τι ακριβώς. Δεν το λέω για σας. Το λέω και για μένα τον ίδιο. Δεν είναι θέμα. Και εγώ προέρχομαι από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που βεβαίως αποστασιοποιήθηκα όταν κατάλαβα ότι κάτσε. Ρε παιδιά, έχουν πουλήσει, έχουν πουληθεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, πότε είπανε με ποιον τρόπο θα τα κάνουν αυτά. Εγώ δεν τους άκουσα ποτέ. Σου τάζανε, αλλά δεν σου λέγανε με ποιο τρόπο θα το κάνουν αυτά. Το βασικό δεν είναι να σου πω ότι πρέπει να διαγραφούν τα χρέη, αλλά να σου πω με ποιον τρόπο. Όταν σου λέει με ποιον τρόπο ο άλλος, όχι απλούστατα δεσμεύεται για τη διαδικασία μέσα στην οποία. Άλλο πράγμα να σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ρε παιδί μου, πρέπει να διαγράψουμε τον έμφυα γιατί είναι κακό σχολοδρόμο και μετά να βγαίνω κυβέρνηση, σου λέω εντάξει, 4 χρόνια. Και δεν διαγράφεται ποτέ. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ δεν θέλω να είσαι μόνο ψηφοφόρο ή να κατάσταση με άκη ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω να συγκυβερνήσει. Τι θέλω να πω. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα έχουμε θυσίες και ιστορίες. Όχι. Μπορεί να ανακάμψει η χώρα πάρα πολύ γρήγορα. Εντυπωσιακά γρήγορα, αν της δοθεί ευκαιρία. Λοιπόν, ποιο θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Είναι ότι δεν έχουμε κρατική διοίκηση. Η κρατική διοίκηση διαλύθηκε κυριολεκτικά. Ό,τι είχε τα προβλήματά της, πέσανε και τα μνημόνια μαζί και τα διαλύσανε. Το κενό της διοίκησης, ποιος ακριβώς θα το καλύψει. Το κόμμα. Όχι. Εμείς λέμε ότι πέρα από το κόμμα, πέρα από τις οργανωμένες δυνάμεις, πρωτίστως πρέπει να το καλύψει ο Έλληνας πολίτης και ιδιαίτερα οι συλλογικότητες του. Ποιος ξέρει καλύτερα το πρόβλημα του αγρότη από τους αγροτικούς συλλόγους ή από εκείνους που πραγματικά
πολέμησανε για το ζήτημα του αγρότη. Αυτός λοιπόν δεν είναι απλά σύμβουλος, πρέπει να αναλάβει την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής που πρέπει να γίνει και που συζητάμε και τώρα. Το ίδιο γίνεται για την κυπρονιακή πολιτική, το ίδιο γίνεται για την οικονομική πολιτική. Και αν αυτοί συμμετέχουν άμεσα στα υπουργεία, στη διακυβέρνηση του τόπου, πόσο εύκολο είναι η κυβέρνηση να πουλήσει. Καταλαβαίνετε τι λέω, θέλω να πω. Με αυτόν τον τρόπο, και το τελευταίο όσο με αφορά, με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι παράσιτο. Δεν υπήρξα ποτέ επαγγελματικός τέλεχος κόμματος, ούτε επαγγελματίας πολιτευτής. Ξεκίνησα με έναν απλό τρόπο. Ήξερα για μια σειρά λόγους, ή θέλετε επιστημονικούς ή για... Ήξερα από την αρχή που πάει αυτή η ιστορία. Βγήκα δημόσια και το δήλωσα. Όχι να κάνω τον αναλυτή. Για να προτείνω μια συγκεκριμένη λύση. Τεκμηριωμένη όσο μπορώ καλύτερα στα μέτρα των δυνατοτήτων. Με πλησιώσαν και άλλοι άνθρωποι. Αν ήθελα εγώ να γίνω υπουργός, θα ήμουν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στην πληροφορία. Έτσι, όποιος ξέρει από την πλατεία, από τις πλατείες του Συντάγματος, με θυμάται δίπλα σε τρεις υπουργούς μετέπειτα. Ήτανε τέσσερις η συζήτηση των οικονομολόγων στο κέντρο του Συντάγματος. Τέσσερις ήταν. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Κατρούγκαλος και εγώ. Σε 15.000 κόσμο ζωντανά συζήτηση το καλοκαίρι του 2011. Αυτοί γίνανε υπουργοί, εγώ δεν έγινα. Γιατί? Το όχι δεν είναι εύκολο να το βρει κανείς. Γιατί? Γιατί εγώ επιμένω ότι αυτή είναι η λύση. Αυτή που παρουσιάστηκε τότε. Και τότε ο κ. Κατρούγκαλος ήταν μαζί μου. Δηλαδή, πιστεύαμε τα ίδια πράγματα. Αλλά μετά, όταν βγήκε υπουργός και του βγάλανε το θέμα ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να αμείβεσαι όπως αμείβεσαι και να μην το παίζεις και δεν επαναστάτης. Του βάλανε το δίλημα. Ή τα κονομάς χοντρά, συνεχίζει να τα κονομάς χοντρά, ή διαφορετικά ακολούθησε τη συνείδησή σου. Και επέλεξε ο άνθρωπος. Να τα κονομάει χοντρά. Εμένα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για όλους εμάς, όσοι τουλάχιστον συμμετέχουμε, δεν είμαστε κοντά ασφαλούς, ούτε καθηγητής είμαι σε καμιά ακαδημία, ούτε τίποτα. Ελευθεροπαγγελματίας είμαι, έβαλα το κεφάλι μου στον τορβά, είμαι άνεργος αυτά τα χρόνια και παρά το γεγονός ότι είχα δυνατότητα να πάρω την οικογένεια μου, σκοτώ να φύγω. Και μαύρη πέτρα. Και να είμαι από τις ΗΠΑ να σας στέλνω σημειώματα προς ασχέτους. Έτσι πρέπει να το κάνετε. Λοιπόν, είμαι εδώ και δίνω τη δουλειά και κάνω αυτή τον αγώνα μέχρι τέλους. Και ξεκίνησα μόνος μου και βρήκα και πάρα πολύ άλλο κόσμο. Και βρίσκομαι συνέχεια κόσμο. Όλοι εμείς. Γιατί? Γιατί εγώ έχω δώσει έναν όρκο. Τον όρκο στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Που δεν αποδέχομαι μετά από 35 χρόνια δουλειά να τους μειώνουν τη σύνταξη και τώρα να τους κόψουν και το επικουρικό και θα φτάσει στα 600-700 και δεν θα μπορούν να ζήσουν. Δεν αποδέχομαι μια κολοκυβέρνηση, την οποιαδήποτε κολοκυβέρνηση, να τους οδηγεί στον κοιάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι αξιοπρεπείς, θα προτιμήσουν να αυτοκτονήσουν παρά να φορτωθούν στα παιδιά τους που δεν μπορούν έτσι αλλιώς να τα βγάλουν πέρα. Αυτό δεν το αποδέχομαι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι με ταΐσανε, με φροντίσανε, με σπουδάσανε να βρίσουν αυτό το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση από μένα. Και δεύτερον, έχω 4 παιδιά. Τι ακριβώς πρέπει να πω στα παιδιά μου? Ότι όταν δηλώταν αυτή η μάχη, εγώ απουσίαζα ή έψαχνα κοινοβουλευτικό θόκο ή ήθελα να γίνω υπουργός και να πάρετε τη γη εσείς και η γενιά σας. Για ποιο λόγο εγώ να το κάνω αυτό? Η δική μου κληρονομιά, ακόμη και αν αποτύχω σε αυτόν τον αγώνα, γιατί τίποτα δεν υπάρχει εγγύηση, είναι η κληρονομιά αγώνα που τους δίνω. Ότι εγώ δεν κάθισα στα αυγά μου, δεν κρύφτηκα όταν έγινε αυτό το πράγμα στην πατρίδα μου. Δεν τους άφησα να αντιμετωπίσουν τη χειρότερη κόλαση που υπήρχε ποτέ, ξέροντας πολύ καλά που πάει αυτός ο τόπος. Έδωσα το μου, το δίνω μέχρι τέλους και θα το δώσω μέχρι τέλους, ξέροντας πολύ καλά ότι θα τα καταφέρουμε. Λίγοι, αλλά θα τα καταφέρουμε. Στο κάτω γραφής, έτσι γίνονταν πάντα σε αυτόν τον τόπο. Λίγοι έχουν το ανάστημα. Λίγοι έχουν τον αντρισμό. Τον αντρισμό, με συγγνώμη κυρίες. Το λέμε σαν τρόπος του λέγει. Αλλά θέλω να σου πω, λίγοι έχουν το θάρρος, σκοθούν όρθιοι και να πούνε μέχρι το τέλος, ρε διάολε. Γιατί πίσω από μένα είναι η οικογένειά μου. Αν πέσω εγώ, χάθηκε η οικογένειά μου. Μπράβο. Και ξέρω ότι η δική μου οικογένεια είναι μέρος της οικογένειας όλου του τόπου. Δηλαδή δεν μπορεί να σωθεί η δική μου οικογένεια, αγαπητοί του διπλανού μου. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σωθεί και το διπλανό μου και η δική μου. Και εγώ να σας πω και κάτι άλλο, να το αντιστρέψω το ερώτημα. Είσαστε σε θέση να πάμε δίπλα, μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και αν οι ηγεσίες προδίδονται κάποια στιγμή και πουλιώνται, εγώ που το ξέρω. Ελάτε δίπλα. Η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές ηγεσίες έχουν πουληθεί. Βεβαίως. Αλλά ποιες ηγεσίες? Για το κεφάλαιο και η πλουτοκρατία έχει τεράστια. Σωστό. Σωστό. Αλλά ποιες ηγεσίες? Ποιες ηγεσίες? Και τα πορτοκάλια.
Πού θα τα πάτε, κύριε, τα πορτοκάλια μετά να βγείτε κυβέρνηση, όταν είσαστε μόνος σας εδώ. Εμείς θα τα πάτε πού. Πού θα τα πάτε στη Ρουσία. Να τα φάνε οι Έλληνες. Να τα φάνε οι Έλληνες. Με τι θα τα φάνε. Με απαγόρευση της εισαγωγής πορτοκαλιών από το εξωτερικό. Απομονωθούμε δηλαδή, έτσι. Όχι, δεν είναι απομόνωση. Συγγνώμη, δεν είναι απομόνωση αυτό. Ίσα ίσα είναι προστασία της παραγωγής. Για πηγαίνετε πουλήστε πορτοκαλιά στη Γερμανία. Τώρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση έξω από το ευρώ, να καταγραφούν τα χρέη και νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο μετά εμείς να επιβιώσουμε σαν Έλληνες. Να επιβιώσουμε, πιστεύετε, όταν είμαστε μόνοι μας με τους λύκους. Μα με συγχωρείτε, αυτή η χώρα. Αυτή η Ουκρανία παντού. Κάθεστε, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Τούτη εδώ η χώρα, εμένα με σπουδάσαν οι γονείς μου 25% πληθωρισμό και με υποτιμήσεις της τάξης του 20% κάθε χρόνο. Και με σπουδάσαν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω να τα επεξέλθω στα παιδιά μου. Παρά το γεγονός ότι είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άποψη προσόντων και δυνατότητας επαγγελματικής. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεύτερο, η τούτη εδώ η χώρα μεγαλούργησε οικονομικά, έγινε οικονομικό θαύμα, ξέρετε πότε. Στη δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Και ξέρετε με τι ρυθμούς, 20% κάθε χρόνο. Και παρά το γεγονός ότι οι αναδιανομές δεν γινόταν, αλλά ήταν υπέρ της πλουτοκρατίας όπως λέγεται, και έχετε δίκιο, αλλά το κατόρθωσε αυτό χωρίς να εισαχθεί ούτε ένα δολάριο. Δεν πήρε ούτε ένα δολάριο δάνεια, δεν εισήχθη ούτε ένα δολάριο ξένη επένδυση. Και το κάναμε 20% μετά από 10 χρόνια πολέμων, εμφυλίων, ιστορίες που περάσαμε σε αυτόν τον τόπο. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι δυνατόν. Και ποιος είναι πιο απομονωμένος σήμερα από την Ελλάδα. Πέστε μου. Πότε θα γίνει αυτό. Πες ότι αύριο είσαστε κυβέρνηση εσείς. Πάτε ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε θα καταλήξει το πράγμα. Από το πρώτο 24ωρο, σας ξαναλέω, τεχνικά είναι πολύ εύκολο μέσα σε ένα πρωινό να πεις για παράδειγμα στον συνταξιούχο και στην νοικοκυριό που αυτή τη στιγμή δεν θα βγάζει πέρα και είναι κάτω το όριο φτώχειας, πήγαινε στο λογαριασμό ταπιευτηρίου, σου έχω πιστώσει το εισόδημα που χρειάζεται για να πας πάνω από το όριο φτώχειας. Μέσα σε ένα 24ωρο. Μέσα σε ένα 24ωρο. Και στην αρχή αυτό θα είναι σε ευρώ. Έχει περισσότερο ετοιμαστεί η οικονομία που χρειάζεται 6 με 8 μήνες για να εισάγει το καινούργιο σου νόμισμα. Αυτό το εισόδημα πού θα πάει, στην αγορά θα πέσει. Γιατί ο συνταξιούχος ή το νοικοκυριό που τα χρειάζεται δεν θα τα βάλει ούτε στην κασέλα, ούτε θα τα κάνει αποταμίευση, ούτε θα κάνει εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό. Θα τα ρίξει στην αγορά. Ποιος θα κερδίσει από αυτή την αγορά. Ο μικρομεσαίος και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πρώτα και κύρια. Γιατί τι θα κάνεις. Θα εφαρμόσεις την ίδια ώρα προστατευτισμό. Κανένα διατροφικό προϊόν δεν θα μπαίνει στην Ελλάδα μέχρι να εξαντληθεί η δική σου παραγωγή. Και μετά να σου έρθει βεβαίως να σου εισάγει. Αλλά για παράδειγμα, όταν θα σου έρχεται από την Τουρκία το λεμόνι. Το πορτοκάλι, οτιδήποτε φέρουν απ' έξω, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δικής παραγωγής. Και να δούμε τότε τι τιμή θα γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει όταν ξεκινήσατε και βάλετε κάτω στην Ιλιακή. Να γεμίσουν. Μπράβο, συμφωνούμε. Βεβαίως. Μα για κοιτάξτε. Αν κρατήσατε διαβέλτο, το κάνετε πίσω στην Ιλιακή, τι βλέπετε. Θα φέρετε ένα κρεμμένα πίσω και του πείτε μέσα από ακούστε. Εμείς λέμε το ξεκινήσατε. Ακούστε, όχι, ακούστε. Το ΕΠΑΜ ιδρύθηκε βάζοντας 5 βασικούς στόχους πάνω στους οποίους ενωθήκαμε. Ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό χώρο προερχόμαστε. Οι 5 είναι η διαγραφή του, μία αναγνώριση διαγραφή του δημόσιου χρέους και συσάχτε βέβαιως για τα χρέη, το κοσμάκι που έχουν, που έχει συντριβεί. Το δεύτερο είναι να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Τρίτο είναι βεβαίως καταγγελία όλων των δανειακών συμβάσεων, ιστορίες κτλ. Τέσσερα, να καθίσουν στο σκαμί όλοι αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, όχι γιατί πλυκλέψαν τα λεφτά. Όχι. Αλλά για πράξεις χάρτης προδοσίας με βάση το 132 παράγραφος 2 του συντάγματος, συγγνώμη, του ποινικού κώδικα και με βάση το 120 παράγραφος 3 για συνεταιρισμό της ουσίας. Εμείς θεωρούμε βασική αρχή το να κρατήσει το σκαμνί ο άλλος και να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, όχι τη δικαιοσύνη του Αριού Πάγου. Τη δικαιοσύνη που πραγματικά αρμόζει με δικαστές που πραγματικά θα δικάσουν για εσχάτη. Αυτό το πράγμα είναι βασική αρχή και φυσικά το τελευταίο. Πρόταγμα τα δικά μας, όπως τα λέμε, αιτήματα, νέο Σύνταγμα. Γιατί νέο Σύνταγμα? Για να μπορούν να επανακαθοριστούν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και να προσθεθούν δικλείδες ασφαλείας ώστε ο πολίτης να μην βρεθεί ξανά εκτεθειμένος από οποιαδήποτε κυβέρνηση αλλάξει ρότα ή το ξεπουλήσει ή του πει άλλα. Για να υπάρξει νέο πολιτιακό καθεστώς, ώστε να μπορεί ο πολίτης να ελέγχει το πολιτικό. Πώς μπορεί να τον ελέγχει? Με την ανακλητότητα. Δηλαδή, με εκλέξατε. Εγώ σας έκλεξα. Και εμφανιζόσατε ότι είσαστε πολύ λίγος για αυτή τη δουλειά. Γιατί να μην έχω τη δυνατότητα να σας φέρω πίσω και να στείλω άλλο. Όχι να περιμένω 4 χρόνια να έρθουν οι άλλες εκλογές και μετά, αλλά να σας φέρω πίσω και να στείλω κάποιον άλλο. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα ο λαός, μαζεύοντας υπογραφές, να αναγκάσει τη Βουλή να συζητάει νομοθετικές πρωτοβουλίες που ο ίδιος
συντάξει. Ή γιατί να μην έχει το δικαίωμα ο ελληνικός λαός μαζεύοντας υπογραφές να διαλύει τη Βουλή και να πηγαίνει σε εκλογές με πρωτοβουλία του ίδιου του λαού. Για φανταστείτε αν το είχαμε αυτό το δικαίωμα τα τελευταία χρόνια. Θα είχαμε την έξω να έρανα τα πάντα. Λοιπόν, και προς όφελός μας. Αντί να μας τσακίζουν στο ξύλο τα μάτια και οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάμε να κάνουμε. Πάνω σε αυτό ενωθήκαμε. Και το δράμα της ιστορίας είναι ότι επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε ένα τυχαίο κόμμα με τη λογική πάμε να αρπάξουμε την εξουσία, ο καθένας μας έχει τα δικά του σοβαρά προσωπικά προβλήματα. Ζει με αυτή την κόσα, σε αυτή την κατάσταση, όπως όλοι. Δεν είμαστε εκ του ασφαλούς. Κανένας από εμάς δεν είναι εκ του ασφαλούς. Και δίνουμε τον αγώνα να γλιτώσουμε όλοι, ξέροντας ότι για να γλιτώσουμε εμείς πρέπει να γλιτώσουμε όλοι μαζί. Άρα πώς να προδώσω, πώς να προδώσει ο συναγωνιστής μου ή ο Δημήτρης. Πώς γίνεται αυτό, ξέρει πίσω του είναι η οικογένειά του, τι θα κάνει μετά. Και να σας πω και κάτι άλλο, η μεγάλη αυταπάτη των λαμογιών αυτής της χώρας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε αυτούς που ξεπουλάγαν αυτή τη χώρα, υπήρχε και ένα κομμάτι του πληθυσμού που βολευόταν με το ξεπούλημα αυτής της χώρας. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει ότι και αυτοί θα τη φάνε, γιατί δεν τους έχουν ανάγκη ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Ευρωπαίοι. Δεν τους έχουν ανάγκη. Παν έφερουν τον ειδωστροτήρα και θα την ισοπεδώσουν αυτή τη χώρα. Δεν τους έχουν ανάγκη τους παλιούς μαυραγωρίτες ή οτιδήποτε, ή τους παλιούς συνεργάτες τους για να κάνουν τη δουλειά αυτή. Θα τους χρησιμοποιήσουν, θα τους χρησιμοποιούν και θα τους φάνε ζωντανούς. Ζωντανούς θα τους φάνε. Αλλά ούτε αυτοί δεν πρόκειται να σωθούν. Αν πιστεύει κάποιος ότι εγώ θα τις καπουλάρω με τη γνωστή μεθοδολογία, άσε τους άλλους να πάνε πνιγούν. Λέτε, συγγνώμη. Έλα. Λέτε ότι θα φύγουμε από το ευρώ και να έξω το ευρώ. Το πρώτο καιρό πώς θα κοιμηθούμε εφόσον δεν θα υπάρχει τίποτα. Τι θα κάνουμε το πρώτο καιρό, εφόσον θα έχουμε τι, θα έχουμε λεφτά, θα έχουμε χρήματα, τι θα κάνουμε. Δώσω το μικρόφωνο στον Δημήτρη να απαντήσει, αλλά πριν να απαντήσει, επιτρέψτε μου να σας πω δύο πράγματα. Με τον Δημήτρη τον Γκαζάκη γνωριζόμαστε από το 2010. Τα ερωτήματα που είχε βάλει ο φίλος εδώ, τα είχα και εγώ. Τον Δημήτρη τον άκουσα στη Σπάρτη σε μια ομιλία. Μου φύγε το μυαλό το 2010, τον άκουσα στο Γήθιο, κάπως ήρθε στη θέση του και οργανώσαμε το 2010, θα θυμούνται κάποιοι από εδώ, ομιλία Σμολάους. 5 άτομα, χωρίς να υπάρχει ΕΠΑΜ, χωρίς τίποτα. Μας έκανε εντύπωση ο λόγος του. Την άλλη μέρα τον φιλοξένησα στο σπίτι μου, την άλλη μέρα το πρωί στο μπαλκόνι πίνοντας καφέ, κουβεντιάσαμε ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που έβαλε ο φίλος εδώ. Έτσι ξεκίνησε το ΕΠΑΜ. Γυρίζοντας ο Καζάκης στην Ελλάδα, κάνοντας ομιλίες, βρίσκοντας ανθρώπους απλούς που είχαμε όλοι μας αυτή την έννοια να μην προδοθούμε ξανά, ρε παιδιά. Γιατί κάπου όλοι ανήκαμε, κάπου πιστέψαμε, δώσαμε τη μάχη μας, απογοητευθήκαμε κτλ. Με ποιο τρόπο θα βρούμε, πώς θα συγκροτήσουμε ένα πολιτικό σχηματισμό, ένα μέτωπο, οτιδήποτε, που να μην προδοθούμε ξανά και να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια του ΕΠΑΜ, από το 2010. Και βήμα-βήμα προχωράμε με όλες τις δυσκολίες. Είδαμε τον κόσμο να έχει αυταπάτες, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλά εμείς παραμείναμε εδώ, σταθεροί, σε αυτά που είπε ο Δημήτρης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για το ζήτημα του ευρώ, καταρχάς, αυτή τη στιγμή, τι πρόβλημα έχουμε, είναι ότι δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Γιατί δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά, γιατί ο βασικός λόγος, γιατί πληρώνουμε τα χρέη, και δεύτερον, είτε το κράτος, είτε ο ιδιώτης με τα χρέη που υπάρχουν. Και δεύτερον, γιατί είμαστε με ανοιχτά σύνορα, οικονομικά σύνορα. Ανοιχτά. Μόνο το 2015 φύγανε 45 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Παρκάρισαν λεφτά 45 δισεκατομμυρίων σε ξένες αγορές. Αγοράζοντας τίτλους, ομόλογα, παράγωγα, ιστορίες. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν τα φορολογούμε. Αφού φεύγουν, δεν μιλάμε για αποταμιεύσεις, έτσι. Μιλάμε για κεφάλαια που φύγανε από το εξωτερικό και παρκάρισαν τα λεφτά τους σε κερδοσκοπικούς τίτλους. Γιατί δεν φορολογούνται. Γιατί πρέπει να φορολογείται ο άνεργος με τεκμαρτό μάλιστα τρόπο, δηλαδή χωρίς πραγματικό εισόδημα, αλλά με τεκμήρια, και μάλιστα να φτάσει στο σημείο να πληρώνει 30% ή και 40% του ανύπαρτου εισοδήματός του, δηλαδή του τεκμαρτού του εισοδήματος, και να φεύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό και να μην τα φορολογείς. Είναι τρελό. Έχουμε χρήματα με την έννοια πια. Φεύγοντας από το ευρώ, δεν είναι ότι μένουμε, πώς το λένε, επιξούλου κρεμάμενοι. Έχουμε σε διακίνηση μέσα στην οικονομία 26 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια. Αυτά δεν μπορούν να φύγουν, διότι πολύ απλά θα εφαρμοστεί έλεγχος στα οικονομικά σύνορα. Δεν θα επιτρέπεται να φύγουν
τα χρήματα αυτά σε μορφή κεφαλαίων ή αποταμιεύσεων. Θα πρέπει να μείνουν εδώ. Δεύτερο, υπάρχουν καταθέσεις και αποταμιευτικά των μεγάλων συστημικών τραπεζών. 42 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. 42 δις. Αυτά είναι επαρκή στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα συναλλαγματικό απόθεμα και να αγοράσουμε από το εξωτερικό αυτά που χρειαζόμαστε για να κινηθεί η οικονομία. Καύσιμα, φάρμακα, βιομηχανικά είδη, όπως είναι εξοπλισμός, αντλαντικά κτλ. Επιπλέον, οι συστημικές τράπεζες έχουν χαρτοφυλάκιο, χάρη σε εμάς που τους δώσαμε τις ανεκεφαλοποιήσεις, έχουν χαρτοφυλάκιο επενδυτικό, όπως λένε, 56 δισεκατομμύρια, δηλαδή μετατρέψιμος τύπους. Δηλαδή, πήραν τα λεφτά από τον Έλληνα φορολογούμενο και αντί να σβήσουν κόκκινα δάνεια του Κοσμάκη, τι κάνανε τα μετά, αγοράσανε κρατικά ομόλογα Βρετανίας και Λουξεμβούργου και τα κάνανε χαρτοφυλάκιο δικό τους, επενδυτικό. Εάν βεβαίως πάρουμε στα χέρια που πρέπει να τις πάρουμε στα χέρια της τράπεζας, όχι για να τις εθνικοποιήσουμε προς Θεού, να τις στοχεύσουμε πρέπει. Να τις στοχεύσουμε. Θα πάρουμε το χαρτοφυλάκιο γι' αυτό και με μετατρέψιμη δίκη μπορούν να πουληθούν. Αυτά μας εξασφαλίζουν 56 δις. Συν τα 42, 98 δις συναλλαγματικά διαθέσιμα. Οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, οι ανελαστικές για καύσιμα, φάρμακα και βιομηχανικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Βάλτε τα κάτω. Μπορούμε να ζήσουμε για 5 χρόνια χωρίς να έρχεται ούτε ένας τουρίστας στη χώρα, χωρίς να κάνουμε ούτε μία εξαγωγή. Πραγματίνατο δηλαδή, μόνο σε συνθήκες πολέμου μπορεί να γίνει αυτό. Στο χειρότερο δυνατό σενάριο δηλαδή. Την ίδια ώρα, ποιος με εμποδίζει να πω στο συνταξιούχο, πήγαινε αύριο το πρωί. Σου έχω πιστώσει στο λογαριασμό ταμιευτηρίου που οι περισσότεροι συνταξιούχοι από εκεί παίρνουν. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταξιούχος πλέον που να μην παίρνει από την τράπεζα τη σύνταξή του. Πήγαινε πάτη, στην έχω διπλασιάσει. Ή στην έχουν επαναφέρει στην κατάσταση 1η-5η Μαΐου 2010. Δεν του κοστίζει απολύτως τίποτα σαν κράτος. Τίποτα απολύτως. Ο συνταξιούχος στο πρώτο 24ωρο ή να το πούμε έτσι, τα νοικοκυριά που θα έχουν ανάγκη αυτό το εισόδημα για να λειτουργήσουν, τι πρόβλημα θα έχει. Δεν θα μπορεί να έχει επιπλέον χαρτονομίσματα, τραπεζογραμμάτια. Δηλαδή να πάει στο ATM και να τραβήξει τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα. Αλλά μπορεί να λειτουργήσει, να πάρει το εισόδημα αυτό με την χρεωστική περίφημη κάρτα που μας μάθαμε τώρα, με τα capital controls. Θα μπορεί να πάρει όμως όλο το εισόδημα αυτό και να το χρησιμοποιήσει, για να το χρησιμοποιήσει στην αγορά, σε τζίρο. Να δημιουργήσει τζίρο ώστε να πατήσει καλά ο ελευθεροπαγγελματίας και ο μικρομεσαίος. Και κοιτάξτε ό,τι τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε περίπου 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα. Το πώς ζουν και αν ζουν είναι μια μεγάλη ιστορία, έτσι, πολύ πονεμένη. Λοιπόν, εάν αυτό το πράγμα δοθεί και ταυτόχρονα γλιτώσουν από τα χρέη αυτός ο κόσμος, πώς μπορεί να γλιτώσει. Πρώτον, αν πτωχεύσει στις τράπεζες, γιατί θα συνεχίσει να πληρώνει τα δάνεια σου, σαν δανειολήπτης. Πτωχεύουν οι τράπεζες, πτωχεύουν. Ποιος μας εμποδίζει, δηλαδή, μόνο οι τραπεζίτες. Να μας πάρουν τις καταθέσεις. Δεν μπορούν να σας πάρουν τις καταθέσεις, διότι δεν υπάρχουν οι καταθέσεις. Τώρα στις παίρνουν τις καταθέσεις. Δεν υπάρχουν οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις σου είναι μια καταγραφή σε ένα λογιστικό βιβλίο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μια λογιστική εγγραφή. Γι' αυτό σου έχουν κλείσει τις τράπεζες τώρα, γι' αυτό σου έχουν βάλει capital control, για να μην μπορείς να ζητήσεις τις καταθέσεις. Αλλιώς θα πήγαινε το πρωί και θα έλεγες θέλω. Και έρχεται κούρεμα. Αυτό σου κάνουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Οπότε τι γίνεται. Παίρνεις τις λογιστικές αυτές καταθέσεις και τις δίνεις στις καινούργιες τράπεζες που θα δημιουργήσεις, που θα είναι βιώσιμες, θα είναι προσαρμοσμένες στο να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία και δεν θα είναι τοκογλήθηκες αράχηδες για να σε μαδάνε συνέχεια. Πτωχεύεις στις τράπεζες για να σβήσουν τα χρέη, όχι όλα. Εκείνα που αφορούν νοικοκυριά, μικρομεσαίους, αγρότες, ελευθεροπαγγελματίες, φυσικά και μικρομεσαίους. Με εξαίρεση εκείνους με τα θαλασσοδάνεια. Όπως για παράδειγμα την περίπτωση του κυριού Κοντομινά, που με εγγύηση 15 εκατομμυρίων πήρε 330 εκατομμύρια, αυτό που έβγαλε δικαιοσύνη δηλαδή. 330 εκατομμύρια δάνεια. Το παραπέμπει στη δικαιοσύνη, πα για δίτευση περιουσίας, έτσι και οτιδήποτε άλλο προβλέπει η διαδικασία της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα τώρα, τι κάνεις. Η εκαθάριση των τραπεζών γίνεται εν λειτουργία, όπως έγινε η Αμετεργοτική Τράπεζα. Δεν την κλείσανε με μιας. Ο Κισές δούλευε. Όσο έγινε η εκαθάριση με τους αγγελείς και τους καθαριστές μέσα. Έτσι γίνονται με όλες τις τράπεζες. Τώρα, από εκεί και πέρα, φανταστείτε,
Εάν γλιτώσει ο μικρομεσαίος και ο ελευθεροεπαγγελματίας και όλοι μας από τα χρέη αυτά και δοθεί εισόδημα, άρα τζίρο στην αγορά, δεν θα πάει σε έναν χρόνο αυτός ο μικρομεσαίος να προσλάβει έναν για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην αύξηση του τζίρου. Έναν, μεσοσταθμικά, έναν. Ο καθένας έναν. Να αυτόματα 700 θέσεις, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτόματα. Τόσο απλά. Πάμε παρακάτω. Εφορία. Χρωστάει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας φορολογούμενος 82 δισεκατομμύρια. Παραπάνω είναι, αλλά αυτό στο τέλος του 2015. Λοιπόν, 82 δισεκατομμύρια. Πόσα εισπράττει το κράτος έναντι των 82 δισεκατομμυρίων με τους γνωστούς εκβιασμούς, τα μέτρα που παίρνουν, τα ποινικά, ιστορίες και όλα αυτά. 2 με 3 δισεκατομμύρια. Ποσό αστείο. Αστείο. Άρα, γιατί δεν το σβήνουν. Ούτε δημοσιονομικό πρόβλημα θα υπάρξει, ούτε τίποτα. Τα 3 μάλιστα, τα 3 δισεκατομμύρια που εισπράττει, μπορεί κάλλιστα να τα πάρει από τις βεβαιωμένες οφειλές στα τελωνία της χώρας. Το ελεκτικό συνέδριο από το 2009 φωνάζει ότι υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια βεβαιωμένες οφειλές στα τελωνία της χώρας, η κυβέρνηση δεν τα εισπράττει. Οι όλες κυβερνήσεις, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα, από το 2009. Ποιανών βεβαιωμένες οφειλές είναι αυτές? Των εφοπλιστών που φέρνουν και δηλώνουν κάποιο μέρος του πετρελαίου και μετά το επανεξάγουν σε τρανζίτ, δεν πληρώνουν τους φόρους, μάλλον τις βεβαιωμένες οφειλές στα τελωνία, και φυσικά τα κινέζικα. 4 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν τα εισπράττουμε? Και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουμε το παραεμπόριο, να το τσακίσουμε κυριολεκτικά. Για να μπορεί ο μαγαζάτος να σταθεί στα πόδια του, ρε παιδί. Δεν είναι δυνατόν να έχει αδύνατο ανταγωνισμό. Και μάλιστα με σκατολοίδια. Δηλαδή, θέλω να πω, πολύ χαμηλής ποιότητας πράγματα. Από πού και ως πού λοιπόν θα περάσουμε δύσκολα? Ίσα-ίσα, από το πρώτο 24ωρο θα βελτιώνεται η ζωή. Έστω και οριακά. Έστω και οριακά. Κάθε μέρα θα υπάρχει βελτίωση. Κανένα πρόβλημα. Ναι, το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε είναι ότι στα σούπερ μάρκετ ή στα μαγαζιά μας, ας πούμε, θα λείψουν τα πολλά chips. Γιατί θα απαγορευτεί οτιδήποτε. Δεν θα μπαίνει κανένα διατροφικό προϊόν. Και αυτό δεν το κάνεις μόνο για να διασώσεις συνάλλαγμα, αλλά για να μπορέσεις να σπρώξεις προς την παραγωγή και την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ώστε να καλύψεις οποιαδήποτε κενά, και ταυτόχρονα να βάλεις προσδιορισμούς ή χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές στο διατροφικό προϊόν προς όφελος υγείας του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας να ζήσουν λιγότερο από ότι εμείς λόγω διατροφής, κακής διατροφής, κακής ποιότητας δηλαδή, με όλα αυτά τα βιομηχανικά είδη που μας φέρουν απ' έξω που είναι άστα να πάνε. Γιατί να μην ενισχυθεί ο τόπος παραγωγός? Και να πραγματικά και μάλιστα με νόμους του στυλ, για παράδειγμα εδώ, πόσα ξενοδοχεία υπάρχει σε μια περιοχή ή πόση εστίαση υπάρχει, με νόμο να προμηθεύεται από τον τόπιο παραγωγό. Με νόμο. Και μην τρελαθούμε, αυτό ίσχυε στην Ιταλία μέχρι που μπήκε στο ευρώ. Δεν μπορούσε, για παράδειγμα, η Φλωρεντία, παράδειγμα, που με τα μαγαζιά της ταβέρνες και όλα αυτά τα πράγματα που είχε η Φλωρεντία, τα ξενοδοχεία, να προμηθευτεί έξω από την Τοσκάνη, από τον τόπο της δηλαδή, παραγωγικά προϊόντα. Και ό,τι δεν υπήρχε, το επιδοτούσε ο επιχειρηματίας για να υπάρξει εκεί. Νόμος, νόμοι τέτοιοι υπήρχαν στη Γαλλία μέχρι που τους βάλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα οι αγρότες ξεσηκώνονται και που χύνουν τα, πετάνε τα αγροτικά προϊόντα κτλ. Μια Γαλλία ολόκληρη. Δεν είναι τίποτα φοβερά πράγματα αυτά. Απλούστατα πρέπει να έχεις τη χώρα στα χέρια σου και να λειτουργεί η διακυβέρνηση της χώρας προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων και των υπόπτων. Αυτά πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστούν μέσα σε 24 ώρα. Και μάλιστα εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό. Λέμε, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις κάτι. Αν δεν το κάνω στο πρώτο 24 ώρα, ξέχασε το. Ξέχασε το. Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να γίνει. Στο πρώτο 24 ώρα. Και δεσμευόμαστε για αυτή την ιστορία. Αφού σου μπορεί να γίνει. Βεβαίως θα υλοποιηθεί σε διαδικασία, αλλά στο πρώτο 24 ώρα. Μπορεί να κάνει, μπορεί να σταθεί στα πόδια της αυτή η χώρα. Να αρχίσει να στέκεται, να μπαίνει σε ανάκαψη. Και να δώσει τη δυνατότητα στον Έλληνα παραγωγό. Φυσικά, εταιρείες όπου στηρίζονται κατά κύριο στο εισαγωγή-εξαγωγή, θα υποστούν σοβαρή ζημιά. Γιατί μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο όλος ο επιχειρηματικός τομέας, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, να γίνει παραγωγικός, να σταθεί στην παραγωγή. Είτε αυτό είναι πρωτογενής, είτε δευτερογενής παραγωγή. Βιοτεχνία, βιομηχανία.
θα κατεβάσουμε τα μεγέθη. Να μην υπάρχουν δεσπόζουσες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το MIS ή τοπικές αγορές. Πιο μικρές επιχειρήσεις. Για να μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα και με πραγματικό ανταγωνισμό. Όχι μονοπόλιο και σου αλλάζει τα φώτα. Και φυσικά αυτή η νίκη είναι δυνατόν στην Ελλάδα σήμερα να έχουμε 4 αλυσίδες και να ελέγχουν το 67% του λιανεμπορίου. Και ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι κύριοι. Μαζεύουν ό,τι κάνουν από το Λιανοπούλι, γιατί κυρίως μιλάμε για σούπερ μάρκετ ή τα λεγόμενα πολυκαταστήματα, και κάθε Σάββατο στην Αγγλία. Προσέξτε, καταθέτουν το Λιανοπούλι, το ταμείο δηλαδή, της Λιανικής, στην Αγγλία, σε Βρετανική τράπεζα. Και ούτε καν αυτοί δεν πιστεύουν ότι το ευρώ μπορεί να κρατήσει. Γιατί δεν το συζητάνε, βεβαίως. Βεβαίως. Είχα πάει πριν κάποια χρόνια στην Ιταλία και μου έκανε φοβερή εντύπωση ακόμη και στα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ. Γιατί συνηθισμένος με την εικόνα που έχω εγώ από εδώ από τα σούπερ μάρκετ, ήθελα να δω τα γνωστά προϊόντα, το πολύ γνωστό πολυεθνικό. Και πάω σε ένα χωριό στην Τοσκάνη, χωριό ρε παιδί, που υπήρχε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ και βλέπω μόνο ιταλικά προϊόντα και τρελάθηκα. Μόνο ιταλικά προϊόντα. Και μάλιστα τα περισσότερα ντόπια. Γιατί ήταν υποχρεωτικό, ήταν υποχρεωμένη η αλυσίδα αυτή να φέρνει ντόπια προϊόντα. Και μάλιστα με πρόστιμα, αλλιώς δεν τη δίνουν άδεια. Και κοιτούσα την παραγωγή και συζητώντας με ντόπιους, μου λένε: κοίταξε να δεις κάτι, και ό,τι θέλουν να πουλήσουν και δεν το παράγουμε εμείς, επιδοτείται από την αλυσίδα, επιδοτούν τον παραγωγό να το παράξει. Γιατί να μην γίνει, δηλαδή δεν κατάλαβα, τόσο φοβερά είναι αυτά. Τι είναι αυτά, ας πούμε, νευροχειρουργική. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε στην πράξη. Επειδή μας έχουν μάθει να είμαστε χάπατα και να ζούμε από τα δανεικά και τις επιδοτήσεις. Και τα ρουσφέτια φυσικά. Τέρμα, επιτέλους, να γίνει η κοινωνία παραγωγική. Να μπορούμε να δουλέψουμε. Και εκεί που πραγματικά έχουμε, ή σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο σπουδασμένη, την πιο ανεπτυγμένη σε δεξιότητες γενιά στην Ελλάδα. Και τη σκοτώνουμε κυριολεκτικά. Το φαντάζεστε τι επένδυση έχει κάνει η κοινωνία στα νέα παιδιά, με διδακτορικά, με πτυχία, με γλώσσες, με. Εμείς το κάναμε. Έτσι, οι οικογένειες το κάναμε. Και η κοινωνία ίδια. Και τι κάνουμε σε αυτά τα παιδιά. Τα σκοτώνουμε κυριολεκτικά. Άντε κανένα πενταμινίτη, ας πούμε, να χώσουμε κανένα μέσω του κόμματος. Να το στείλουμε όμηρο στο οποιοδήποτε πολιτευτή. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα το δεχόμαστε. Τα τι περιμένουμε να γίνει. Έλατε. Να τον παρακαλάμε κιόλας, θα ανανεωθεί το πεντάμινο. Για να μας δώσει 300 ευρώ και ανασφάλιστος. Αν είναι δυνατόν. Και μετά να σκεφτόμαστε, ας πούμε, αν μπορεί να ζήσει το παιδί ή όχι. Και γιατί τα νέα παιδιά δεν κάνουν παιδιά. Πώς να κάνουν παιδιά. Πώς να κάνουν. Η πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ούτε στον πόλεμο. Στον πόλεμο, ο παππούς μου και η γιά μου λέγανε. Γεννήσανε δύο παιδιά μέσα στον πόλεμο. Και μάλιστα από αυτό το τύπο είπανε και ελευθερία. Γιατί υπήρχε η ελπίδα. Και έστω και δεν ήταν απλοί άνθρωποι, δεν ήταν με το χέρι. Απλοί άνθρωποι ήταν. Ελπίζανε και γεννάγανε. Και γι' αυτό ο πληθυσμός, παρά το μεγάλο κόστος που είχε η κατοχή στην Ελλάδα, ήταν πάνω από 600.000 θύματα. Αναλογικά από τον πληθυσμό μας, καμία κατεχόμενη χώρα στην Ευρώπη δεν είχε το κόστος που είχαμε εμείς στην κατοχή. Παρ' όλα αυτά, ο πληθυσμός δεν μειώθηκε. Γιατί ισοφάρισαν οι γεννήσεις. Τώρα σβήνουμε. Στα τελευταία 5 χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2015, χάθηκε μια ολόκληρη πόλη 90.000 κατοίκων. Αν αυτός δεν είναι πόλεμος, είσαι στη στρατιωτική, ας πούμε. Αν αυτός δεν είναι πόλεμος, τι είναι, με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Γραμματέα, στη Θράκη υπήρξε αύξηση λόγω των προστατευτικών μέτρων της εκκλησίας. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δύο απλά ερωτήματα. Ναι. Το πρώτο είναι το εξής. Ακούμε ρε παιδιά, εντάξει. Δώσε μου το ευχαριστώ. Μέχρι εδώ δεν πάει πιο. Μην τα γκρεμείς όλα. Με ακούτε. Λοιπόν, το πρώτο είναι το εξής. Ακούμε να επιπλησιάζουν συνέχεια το θέμα της ισοτιμίας. Ένα. Και δεύτερο. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή με το εξωτερικό χρέος. Κοιτάξτε να δείτε, το κυρίαρχο ζήτημα στο εξωτερικό χρέος είναι το χρέος προς
του κράτους προς τον Ευρωπαϊκό Κεντρικό Μηχανισμό είναι περίπου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που είναι περίπου 290 δισεκατομμύρια και άλλα 114 δισεκατομμύρια που χρωστάει η κεντρική μας τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί τα έχουν χρησιμοποιήσει οι συστημικές τράπεζες. Άρα, το κύριο όγκος του χρέους, με εξαίρεση 15 δισεκατομμύρια, είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εμείς χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 50 της Συνθήκης της Αβώνας λέγοντας «Bye», μας δίνει το δικαίωμα, το άρθρο 50. Τότε, από τη στιγμή που επικαλεστούμε το άρθρο 50 της Συνθήκης της Αβώνας, σταματάει οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταματάει ολοκληρωτικά. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μένουν μόνο τα 15 δισεκατομμύρια του εξωτερικού χρέους. Το οποίο είναι όμως μεγάλων, πολύ μεγάλων εταιριών. Ας σκοπτογεύσουν. Και λοιπόν τι μας νοιάζει. Στο κράτος ζωής αυτό που μας νοιάζει για να κρατηθούν από αυτές τις εταιρείες το παραγωγικό τους δυναμικό. Όχι η εταιρική μορφή. Και στο κράτος ζωής ποιος τους είπε να πάνε δανειστούς. Το παραγωγικό δυναμικό το κράτος θα το κρατήσει. Θα το κρατήσει. Και θα μπορέσει να βοηθηθεί και μέσω πραγματικών επιχειρηματιών, όχι λαμογιών. Κυρίως πρόκειται για τα 15 δισεκατομμύρια που έχουν πάρει πολύ μεγάλες εταιρείες, συγκεκριμένες εταιρείες, δεσπόζουσες και μονοπωλιακές στην ελληνική οικονομία, με γνωστούς επιχειρηματίες και μη εξαιρεταίους, κρατικοδίαιτους, οι οποίες μάλιστα τις έχουν πάρει με εγγυήσεις του κράτους. Θα σταματήσει αυτό. Θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Και ας πάνε να ψάξουν τον κύριο Κοντομινά, τον κύριο Αλαφούζο, τον κύριο Μαρτινογιάννη, τον οποιονδήποτε να πάνε να πάρουν από αυτούς. Εμάς θα μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το θέμα της ισοτιμίας. Η ισοτιμία. Ο καθορισμός της ισοτιμίας με τη δραχμή, με τη νέα δραχμή, το νέο εθνικό νόμισμα. Μπορώ να το πούμε βολό, μνά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Το θέμα είναι ένα νέο εθνικό νόμισμα. Καθορίζεται με βάση τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις είναι πόσο θα πέσει το ευρώ. Για φανταστείτε όταν η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ. Μπορεί να μου υπολογίσει κανένας τη σφαλιάρα που θα πάει το ευρώ. Και αν θα ανακάμψει ποτέ. Συγγνώμη, όταν έγινε το δημοψήφισμα όμως, δεν κουνήθηκε ρουθούν. Όχι, ακριβώς τότε. Έπεσε δραματικά. Με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ρίξει 800 δισεκατομμύρια στη διεθνή αγορά, αγοράζοντας πανικόβλητη ευρώ από τη διεθνή αγορά για να το σταθεροποιήσει στο 1:1 με το δολάριο. Και τι είχε γίνει, απλά ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Φανταστείτε, η Ελλάδα να έλεγε στο όχι του δημοψηφίσματος, να έβγαινε την επόμενη μέρα και να λέει πάει. Θα έτρωγε τέτοια σφαλιάρα που θα έπεφτε κάτω από 50-60%. Είναι ζήτημα αν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το κρατήσει, γιατί αυτό θα σήμαινε χρεοκοπία των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών όπως η Deutsche Bank κτλ. Η Deutsche Bank αυτή τη στιγμή έχει ένα άνοιγμα 63 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 63-3. Γιατί βοηθάει εμάς. Όχι. Όχι. Γιατί έχει φορτώσει χαρτοφυλάκια με παράγωγα και τίτλους και κερδοσκοπία σύστολα παρά και ενάντια στα έσοδα που έχει. Και τι κάνει τώρα το γερμανικό κράτος, έχει ανοίξει ευθεία χρηματοδότηση και ρίχνεται μέσα τρελά λεφτά μόνο και μόνο για να την κρατήσουν, όσο μπορούν να την κρατήσουν. 63-3. Λοιπόν, αυτό βέβαια όταν φύγει η Ελλάδα τι θα γίνει. Αυτόματα τα αρπακτικά των αγορών θα στοιχηματίσουν στην κατάρρευση των μεγαλύτερων τραπεζών. Θα αρχίσουν να στοιχηματίζουν εκεί, σορτάρισμα το λένε στη γλώσσα τους, και αυτό τι θα γίνει. Είναι σαν να τις πρόβουν να πέσει. Θα πέσει αυτή. Έτσι αλλιώς δεν έχει ούτε καν βάσεις. Και όταν πέσει αυτή, δεν φτάνουν οι 10 Γερμανίες για να τη σώσουν. Αυτό θα είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Και εκεί λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες θα επιλέξεις ποια θα είναι η ισοτιμία σου και με ποιον τρόπο θα δουλέψεις. Και γιατί να κάνεις ισοτιμία με το ευρώ, γιατί να κάνεις με το δολάριο, γιατί να μην κάνεις για παράδειγμα με το ρούβλι. Γιατί με το ρούβλι. Γιατί πολύ απλά με αυτό συναλλάσσεσαι καλύτερα από την άποψη ότι ο κύριος όγκος των εισαγωγών σου είναι καύσιμα. Τα οποία τα πληρώνεις μέχρι τώρα με δολάριο. Γιατί δεν το πληρώνεις με δολάριο, αν έχει κλείσει μια συμφωνία με τη Ρωσία, να το πληρώνεις με σταθερή ισοτιμία ανά τριετία ή τετραετία, με ανοιχτό λογαριασμό, νέα δραχμή με ρούχα. Για ποιο, για τους Ρώσους συμφέρει και εμάς συμφέρει. Γιατί να μισολαβείς την Ελλάδα. Το έκανε για παράδειγμα η Τουρκία. Η Τουρκία το έκανε για 2 χρόνια μέχρι που την ακύρωσε η Ρωσία τη συμφωνία μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στη Συρία. Το έχει κάνει με την Αργεντινή, το έχει κάνει με την Κίνα. Γιατί να μην το κάνουμε μας. Δηλαδή τέτοιες δυνατότητες ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνεις
σε συνάλλαγμα. Και έτσι σταθεροποιείται η ισοτιμία στο νόμισμα. Και τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Πείτε ότι για μια σειρά λόγους το νόμισμα υποτιμιέται, έτσι, 2 με 10% κάθε χρόνο, όπως για παράδειγμα στην παλιά δραχμή. Με την παλιά δραχμή, τόσο περίπου. Είναι τακτική διολίσθηση. Πού είσαι εσύ? Αυτό που λέμε. Ωραία. Και οι αυξήσεις του εισοδήματος στην Ελλάδα είναι της τάξης του 15%. Παίζει κανένα ρόλο η υποτίμηση? Κανένα. Δείτε που λέγαμε για την Νορβηγία. Η νορβηγική οικονομία υπέστη υποτίμηση της νορβηγικής κορώνας στον τελευταίο χρόνο κατά 40%. Πήγε από 6 νορβηγικές κορώνες το δολάριο, πήγε στις 8,4, 8,40%, ίσως και παραπάνω. Έγινε τίποτα στην νορβηγική οικονομία? Όχι, διότι η νορβηγική οικονομία αυξάνει διαρκώς το μέσο εισόδημα στον πληθυσμό της, η ανεργία είναι εξαιρετικά χαμηλή, έχει δυνατότητα παραγωγής παρεμπιπτόντος. Να σας πω κάτι. Κοιτούσα το ισοζύγιο της Νορβηγίας και έχει πολύ με ενδιαφέρον, γιατί εμείς είμαστε αγροτική χώρα, δεν είμαστε αγροτικοί. Υποτίθεται ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με τους αγρότες μας και την αγροτική μας οικονομία. Έτσι. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Νορβηγία εξισορροπεί μέρος του ισοζυγίου που χάνει λόγω του πετρελαίου, λόγω της πτώσης της τιμής. Χάνει η Νορβηγία αυτή τη στιγμή. Πώς εξισορροπεί στις εξαγωγές της και από τι το εξισορροπεί? Ένα σημαντικό μέρος είναι εξάγοντας κυπευτικά. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν μια χώρα με 8 μήνες κάτω τον πάγο να κάνει εξαγωγική δραστηριότητα κυπευτικών? Γιατί πολύ απλά η Νορβηγία πριν 15-20 χρόνια είπε το εξής. Είδε την υγεία του πληθυσμού της και είδε ότι ο καρκίνος, ειδικά στο Βόρειο Αρκτικό, θερίζει τον πληθυσμό της. Διαπίστωσε ότι στο διαιτολόγιο του δεν έχει αντιοξειδωτικά. Πιπερίτσες, ντοματούλες, αυτά τα κυπευτικά που τα θεωρούμε εμείς δεδομένα. Και τι έκανε? Έκανε κάτι απλό. Λέει, θα βάλω στο διαιτολόγιο του Νορβηγού αυτά τα προϊόντα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των γενέσεων. Λοιπόν, επειδή όμως η Νορβηγία είναι σοβαρό κράτος και λέει, δεν μπορώ να εξαρτήσω την υγεία του πληθυσμού μου από το αν βρίσκονται χώρες να μου εξάγουν και σε τι τιμές να μου το εξάγουν, φρόντισε να καλλιεργήσει τις ποσότητες που έχει, ανέπτυξε τέτοια υποδομή, φυσικά με ειδικά υδροπονικές εγκαταστάσεις, με θερμοκήπια κτλ., ώστε να μπορεί να είναι και εξαγωγός χώρα αυτή τη στιγμή. Και είμαστε η χώρα που θα μπορούσε να πλημμυρίσει με κυπευτικά ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι ντροπή? Να ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Είναι κάποιος άλλος? Ναι. Ρωτάω μια ερώτηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν υπογραφεί 3 μνημόνια. Έτσι. Το πρώτο μνημόνιο έχει υπογραφεί και λέει ότι είμαστε με το αγγλικό δίκαιο. Αυτά πώς μπορούμε να τα διώξουμε? Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε κάνει συμφωνίες. Εντάξει, θα έρθουμε εμείς και θα τα λύσουμε όλα και άλλα. Έχουμε υπογράψει κάποια άλλα. Αυτές οι υπογραφές πώς μπορούν να φύγουν? Ρωτάω. Γιατί... Ναι. Με δύο τρόπους. Το πρώτο πράγμα που είναι οποιαδήποτε σύμβαση έχεις υπογράψει που εμπεριέχει όμως δόλο, απάτη και εκβιασμό είναι ως μηδέποτε γενόμενη. Αυτό ισχύει και στο ιδιωτικό δίκαιο, έτσι, και στο διεθνές δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε και τεχνικά, υπάρχει η Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης, η οποία προκαθορίζει ότι δεν μπορεί να θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη οποιαδήποτε σύμβαση έχει υπογραφεί ανάμεσα κράτος ή οργανισμό ή ανάμεσα κάτι οτιδήποτε που εμπεριέχει δόλο, απάτη, εκβιασμό ή εξαγορά των εκπροσώπων ενός κράτους. Με συγχωρείτε, εδώ μας το λένε οι πολιτικοί ότι εκβιάζονται ανοιχτά. Άρα είναι ως μηδέποτε γενόμενη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Με ανακοίνωση πράξη κυριαρχίας του κράτους στη διεθνή κοινότητα. Και πού επιλέγεις να το κάνεις? Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γιατί εκεί είναι όλα τα κράτη. Άρα έχεις δυνατότητα να διαμορφώσεις συμμαχίες και σχετισμούς δύναμης πολύ πιο ευνοϊκούς για σένα. Γιατί υπάρχουν πολλά κράτη σε ανάλογη κατάσταση με σένα, οπότε να μπορούν να σε στηρίξουν για οτιδήποτε συμβεί. Δεν το κάνεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι πολύ απλά είσαι μόνος σου απέναντι σε όλους. Δεύτερο. Μαζεύεις όλους αυτούς τους μάγκες που βάλανε τις υπογραφές και ψηφίσαν στο Κοινοβούλιο τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις, στο αγγλικό δίκαιο και τους καθίστε ως καμνή επί εσχάτη. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απλά αποκαθίσταται το αίσθημα δικαίου
του ελληνικού λαού. Δηλαδή πρέπει κάποιος, ρε παιδί μου, να πληρώσει αυτή την ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να βάζει υπογραφή και να πεθαίνει κόσμος. Έτσι. Και ποινικά, όχι πολιτικές ευθύνες μόνο, αλλά και ποινικές ευθύνες, όπως είναι όλοι, για όλους τους πολίτες ισχύει. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα ισχυρότατο επιχείρημα προς διεθνή κοινότητα και προς δανειστές. Προσέξτε, μάγκες, αυτούς που βάλανε τις υπογραφές, εγώ τους στείλω φυλακή. Για ΕΣΧΑΤ. Άρα λοιπόν, οι υπογραφές δεν ισχύουν. Έγινε και στην Ισλανδία, έτσι. Βεβαίως, και σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Ιούλιο του 2015, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 137 χώρες ένα ψήφισμα που λέει το εξής, ότι ένα κράτος οφειλέτης, αυτό δηλαδή που χρωστά, μπορεί και έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί το χρέος του σύμφωνα με τη δική του διακριτική ευχέρεια και σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα, χωρίς κανένας οργανισμός, κράτος ή ιδιώτης, να μπορεί να το επιβάλλει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από τα δικά του συμφέροντα. Αυτό το ψήφισμα που ψηφίστηκε τώρα στη Γενική Συνέλευση είναι απλά επιβεβαίωση του διεθνούς δικαίου. Να γιατί λέμε, στη διεθνή κοινότητα, εκεί θα γίνει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό η ανακοίνωση ως πράξη κυριαρχίας και λέει, όποιος διαφωνεί με αυτό, ας πάει στη διεθνή δικαστήρια. Πάμε στο λαιμό του. Εμείς προχωράμε έτσι. Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι η περίφημη υπόθεση του Νικολάου Γιούπη. Ο Νικόλαος Γιούπης ήταν επικεφαλής νομικής ομάδας που υπεράσπισε το ελληνικό κράτος όταν το Βέλγιο ήρθε να ζητήσει τα χρέη του. 1936 αυτό. Επιπεταξά. Βεβαίως, αυτό το ζήτησε επί... Και όταν το 1939 λοιπόν το Διεθνές Δικαστήριο επιδίκασε την υπόθεση, βεβαίως δεν οφείλεται στο Μεταξά, οφείλεται στους νομικούς μας που υποστήριξαν αυτό το πράγμα. Βεβαίως στις νομικές σχολές δεν διδάσκονται αυτά. Έτσι. Διδάσκονται σε όλες τις νομικές σχολές του κόσμου. Στις νομικές σχολές στην Ελλάδα δεν διδάσκονται, δεν μπορούμε να τα ξέρουν οι νομικοί μας αυτά. Λοιπόν, το 1939 λοιπόν βγαίνει το Διεθνές Δικαστήριο και λέει ότι σε μια περίπτωση όπου το κράτος έχει το δίλημα ή να πληρώσει τους δανειστές και έτσι να θέσει την ασφάλεια της χώρας, την ιστορική κατάσταση του λαού και της οικονομίας εν κινδύνο ή να μην πληρώσει τους δανειστές, τότε οφείλει πρώτη στο καθήκον μια κυβέρνηση έχει απέναντι στο λαό, ακόμη και αν χρειαστεί να σβήσει όλο το χρέος μονομερός. Αυτή ήταν η απόφαση του 1939, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά παραδείγματα. Πέρα όμως από αυτό, αυτό το πράγμα που έχει συμβεί στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο τους τελευταίους 4 αιώνες. Να τις επιβάλλουν τέτοιες δανειακές συμβάσεις. Το αγγλικό περίφημο δίκαιο που λέμε για το αγγλικό δίκαιο, τι είναι? Είναι το εκτελεστέο δίκαιο με των δανειακών συμβάσεων. Εάν αποκηρύξεις τις δανειακές συμβάσεις, το αγγλικό δίκαιο πάει να ισχύει. Πάει να ισχύει. Το σημαντικό είναι να καταγγείλεις τις δανειακές συμβάσεις. Και είχαν δίκιο οι συνταγματολόγοι, άσχετα με το ότι κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν μέχρι τέλους. Έτσι. Είχαν δίκιο όταν λέγανε ότι αυτό το καταγγέλεις με μία πράξη. Με μία πράξη μόνο. Ένα νομοσχέδιο, ένα άθρο και το καταγγέλεις. Το λέει ο μόνος που έχει μείνει από τους συνταγματολόγους και το λέει. Είναι ο κ. Κασιμάτης, βεβαίως, που είναι και ο πρόεδρος του Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, δεν είναι τυχαίος. Λοιπόν, και ο άνθρωπος προς τιμή του, στο τέλος της ζωής του, δίνει έναν αγώνα ο οποίος είναι αξιέπαινος. Παρά το γεγονός ότι είναι καθεστωτικός άνθρωπος, δηλαδή προέρχεται από καθεστωτικές θέσεις το κάνει. Παρ' όλα αυτά, δεν πουλήθηκε όπως πουλήθηκε ο κ. Καντούκαλος, ο κ. Χρυσόγονος και όλοι οι υπόλοιποι. Κάποτε μας λέγαν άλλα. Στην πραγματικότητα αυτό πουλήθηκε. Σημαίνει ότι όταν πας. Πολύ απλά. Ο κύριος Ισόγονος έχει ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής σημαίνει 5,5 εκατομμύρια ευρώ στα 5 χρόνια. Τα νόμιμα. Τα νόμιμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και τότε ξεχνάμε τι λέμε και εισπράττουμε απλά. Έτσι. Ο υπουργός νομίζω καταλαβαίνει ότι παίρνει πολύ περισσότερα. Εδώ δεν βλέπετε, αλλά να σε χαιρετήσω. Μόνο Θόδωρε. Αν δεν ξέρω, φτάνει. Είναι πιο... Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα και τα κληρονομικά κεφάλαια των Ελλήνων. Ποια είναι η θέση σας πάνω εκεί, αλλά και στο Διεθνές Δοσμητικό Ταμείο, τα άλλα κεφάλαια μας έχουν εκεί και σε 26 συμφωνίες που η Ελλάδα μετέχει οικονομικά. Αυτό.
Λοιπόν, αν μιλάμε για παγκόσμια καταψηφίσματα, πολύ απλά είναι ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και πολύ απλά, ρε παιδιά, για στοιχειοδός, να τα καταλάβουν. Θα γελάσω. Με συγχωρείτε, είμαι στην παγκόσμια αγορά 25 χρόνια. Λέτε να μην ξέρω. Πιανού παγκόσμιος ισολογισμός. Πιανού παγκόσμιος ισολογισμός. Του ΟΗΕ, πόσα είναι. Τι είναι αυτό. Χαιροπολία, 183. Και λοιπόν, όχι. Ποια είναι αυτά. Παιδιά, αυτός δεν είναι ισολογισμός. Μπες στον ΟΗΕ, μπες κανονικά στον ισολογισμό και μην μου φέρνεις υπογραφές οι οποίες δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς. Φίλε μου, είμαι επαγγελματίας, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι. Ποιοι διεθνείς δικαστές. Ρε φίλε μου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι τίποτα, παραμύθια. Βεβαίως. Φέρε. Όχι. Στις 28 Δεκέμβρη κατεβάσαμε λεφτά μέσα στο Δημοτικό Ταμείο. Βεβαίως. Ναι, με. Έτσι. Ναι. Πού προκύπτει. Είναι από τη συμφωνία του πρωτοκούλου του ΝΕΙΟΥ. Βεβαίως. Ναι. Ισχύει το πρωτοκούλου. Ισχύει το πρωτοκούλου. Ισχύει το. Αυτό το πράγμα είναι τα δάνεια. Είναι δάνειο. Δάνειο είναι. Πώς είναι δάνειο. Είναι δα... λοιπόν, άκουσε με λοιπόν τι γίνεται. Άκου λοιπόν τι γίνεται για να ξέρουμε και να μην εξαπατώμαστε κάθε απατεώνα που κυκλοφορεί ενώ είναι αποτυχημένος. Έχει μια αποτυχημένη επιχείρηση που ξαφνικά μας εμφανίστηκε ότι ξέρει την παγκόσμια οικονομία. Άκου λοιπόν για τον απατεώνα που σου μιλάει. Άκου, περίμενε. Λοιπόν, για τον απατεώνα, ακούστε. Καθίστε κάτω. Βεβαίως. Γιατί μου φοβάμαι, νομίζεις. Με τον απατεώνα. Βεβαίως, απατεώνα κοινού ποινικού δικαίου. Σοβαρολογείς τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τι μου λέτε. Πολύ απλά πράγματα. Ο απατεώνας λοιπόν του κοινού ποινικού δικαίου. Κοινού ποινικού δικαίου. Ποια απόφαση. Απόφαση τι. Εγώ τον λέω απατεώνα και άπα γουστάρει να με μηνύσει. Εγώ να το μηνύσω. Γιατί με κράτος εγώ. Ποιος παγκόσμιος ισολογισμός. Επειδή είσαι αγράμματος φίλε μου και δεν ξέρεις να διαβάσεις προϋπολογισμό. Μα σοβαρολογούμε τώρα. Βεβαίως είμαι σοβαρά να μιλάω. Βεβαίως σοβαρά μιλάω. Επικαλείς εθνική κυριαρχία. Να πας να επικαλεστείς. Ναι. Χωρίς τίποτα το ελληνικό. Πρέπει να μαζέψεις τον Έλληνα που δεν έχεις ελληνικό φορέα καν. Για βράζω το στοιχείο το ελληνικό στο ΕΦΑΜ και πες μου τι. Σημαία τι είναι. Τι είναι κύριο το σημαντικό. Τι σύνδεφε. Βεβαίως. Εάν ήσουν αστοιχειοδός μορφωμένος και έχεις περάσει από δημοτικό, θα ήξερες ότι αυτό το σημαντάκι είναι ο φρυγικός σκούφος που φόραγε ο Οδυσσέας. Περιγράφεται στην Ομιλική Οδύσσια. Λοιπόν, άστε λοιπόν, κάτσε κάτω λοιπόν. Κάτσε κάτω και άκου. Και άκου ανθρώπους που δεν είναι απατεώνες του κερατά. Απατεώνες του κερατά. Λοιπόν, άκου να δεις φίλε μου. Λοιπόν, το πρώτο Ρουγκούτς διαλύθηκε το 1973. Από τότε λοιπόν, 1900... Ζητάμε επίσημα εδώ και ένα χρόνο να μας φέρετε να φέρετε. Φέρετε μας τώρα. Το 1973 διαλύθηκε το πρώτο Ρουγκούτς με απόφαση του Νίξον. Και τότε η χώρα βγήκε από το πρώτο Ρουγκούτς. Έλεος. Συγγνώμη να πω κάτι. Η Κριστίν Λαγκάρ προχθές είπε ότι ανήκουμε στο πρώτο Ρουγκούτς. Υπάρχει το βίντεο, αυτή το είπε. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Έχει χύνει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανοησίες, με συγχωρείτε. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν θέλω να ασχοληθώ με ανοησίες. Το Bretton Woods καταργήθηκε το 1973. Από τότε δεν υπάρχει Bretton Woods. Τώρα το τι λέει ο κάθε απατεώνας, κάθε εδώ πέρα το νερό του καπατερού που λάγανε άλλες φορές και το γαλάζιο σκορπιό. Αν είναι δυνατόν τώρα. Έχουμε ζητήσει επίσημα κι άλλα. Αφήστε τώρα τι δεν ζητήσει τώρα μωρέ από τον κάθε απατεώνα. Λοιπόν, ρωτήστε το ποιος είναι ο Γόνση και τη συναλλαγματική που φέρει και γιατί τον κυνηγάει το State Department. Γιατί τον κυνηγάει για απατεώνα. Είναι πρόεδρος πολιτικού φορέα. Με ψυχικό σας. Με τον Άριο Πάγο επικυρωμένο και τον αποκαλύπτει σε απατεώνα. Βεβαίως, ανοιχτά. Και είναι απατεώνας κοινού ποινικού δικαίου. Το έχω πει από το 2010 που εμφανίστηκε αυτός ο κερατάς. Εδώ και κοροϊδεύει τον Κοσμάκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητάω και από τους αγγελείς να τον αρπάξουν αυτεπάγγελτα για αυτή τη βρωμιά που κάνει που να λέει στον κόσμο ότι θα του πληρώσει τα χρέη. Κανονικά, αυτεπάγγελτα, αλλά τον καλύπτει η κολοκυβέρνηση.
τον καλύπτει η κολοκυβέρνηση. Αυτεπάγγελμα δεν πρέπει να τον είχαν κόσμο φυλακή για αυτό το πράγμα που κάνει. Ο Παυλόπουλος, γιατί ήδη ξεκίνησε. Ναι. Και κάτι άλλο. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, να μιλήσουμε. Ακούστε, είναι ποτέ δυνατόν να υπήρχε καταπίστευμα και οι Έλληνες πολιτικοί να μην το είχαν φάει. Δεν μπορούν να το φάνε. Μα τώρα μπορεί να είμαστε τρελοί. Δεν πήρανε και να φτιάξουν τα καταπίστευμα. Μα δεν μπορούσαν να το φάνε. Πήρανε, δεν πήρανε. Τα χυλαμόγια δεν μπορούσαν να φάνε το καταπίστευμα. Πώς θα το φάνε καταπίστευμα. Και αν έχουμε εμείς καταπίστευμα, πόσο καταπίστευμα έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι 1200 φορές μεγαλύτερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ελλάδα. Αναγράφεται εδώ. Αναγράφεται. Πώς είναι, εντάξει. Τι επικυρώνουν, μπορεί να μου πείτε τι επικυρώνουν οι δικοί μας. Τι επικυρώνουν. Τι είναι αυτά τα 115 δισεκατομμύρια που επικυρώνουν, μα ακούνε το λόγο σκούτ. Με πείσουμε στις υπογραφές. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχουν αυτά τα 115 δισεκατομμύρια. Αυτό που υπάρχουν είναι 30 δισεκατομμύρια τα οποία δάνεισε το Delta Gitaf και τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα γυρίσουμε πίσω με επιτόκιο 2,3%. Αυτό το γυρίσουμε πίσω. Και μάλιστα με ηγητικές επιστολές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά τα λεφτά. Πώς τα κάνει, πώς τα φέρνει, πώς τα δίνει το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο. Σου έχει καθορίσει ειδικά διατραπευτικά δικαιώματα ανάλογα με ένα συγκεκριμένο ποσοστό που αποφασίστηκε το 1969 και μάλιστα έχοντας ένα τεράστιο χρυσό απόθεμα. Τεράστιο χρυσό απόθεμα. Χρησιμοποιεί αυτό το χρυσό απόθεμα για να σώσει τα λεφτά παίρνοντας τα πίσω. Και επειδή το είχε κάνει αυτό στη δεκαετία του 80 για πάρα πολλές χώρες, κινδύνευσε να χρεοκοπήσει το ίδιο το Delta Gitaf. Και κάθε φορά που κινδυνεύει να χρεοκοπήσει το Delta Gitaf, βγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δίνουν καινούριο χρυσάφι και οι άλλες μεγάλες, Βρετανία, Γερμανία, χρυσάφι στο Delta Gitaf και ξανά ξεκινάει ο δανεισμός. Αυτό έτσι γίνεται στο Delta Gitaf. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία, υπάρχει τεράστια συζήτηση. Μην μου λέτε τώρα να προσβάλλω την επιστήμη, την οποία υπηρετώ πάνω από 2,5 δεκαετίες. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει και πού υπηρετήθηκα. Εγώ δεν είμαι μαγαζάτορας, φίλε μου. Ούτε είμαι αμόρφωτος στα οικονομικά και με πιάσανε σαν απατεώνες που πούλησε παραμύθι. Δηλαδή εσείς λοιπόν, με συγχωρείτε. Λες τον παππούλια είναι απατεώνας. Είναι το. Βεβαίω. Ποιο... Ο παππούλιας είναι απατεώνας. Ποιος παππούλιας είναι απατεώνας. Αυτός υπογράφει, μάλλον τα καταπιστεύω. Δεν υπογράφω. Με λοιπόν, υπογραφές. Μπορεί να πιστεύεις ότι θέλεις. Εδώ πιστεύω ότι θα έχουν οι ελοχοί να μας σώσουν. Μπορεί να πιστεύεις ότι θέλεις, φίλε μου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω έναν απατεώνα ικανό να μου πουλήσει τέτοια παραμύθια. Να μου λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι αυτός που έχει τα λεφτά έρχεται εδώ πέρα σαν μπασάς. Όχι σε ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο και να πουλάει παραμύθια στο κοσμάκι. Έλεος. Πιστοποιεί το δημόσιο τα λεφτά αυτά. Άσε φίλε μου, ξέρω τι πιστοποιεί. Αν σε μένα θα πουλάς τώρα παραμύθια, σε μένα. Τι πιστοποιεί το ελληνικό δημόσιο. Βγαίνει δημόσιο σε ένα κανάλι, βγάλε τις αποδείξεις, να σώσει και εμάς τους Έλληνες. Φίλε μου, συγγνώμη. Όχι, δεν σώζεσαι εσύ. Εσύ δεν σώζεσαι. Γιατί πολύ απλά δεν έχει στοιχειώδη μυαλό. Να σκεφτεί το απλό. Είναι δυνατόν ένα απαταιώνα με την οικονομική κοινωνία αυτού του τύπου να έχει 600 δισεκατομμύρια. Πώς με είπες. Όχι, λέω. Δεν έχει μυαλό, φίλε μου. Σοβαρά μιλάω. Βεβαίω δεν έχει μυαλό. Γιατί ένα απαταιώνα κοινού ποινικού δικαίου σου είπε ότι έχει 600 δισεκατομμύρια. Δεν το συντοπίστευσε. Εσύ τι να πιστεύεις. Το πίστευσες. Φέρε μου μια απόδειξη ότι είναι. Να σου φέρω τι. Πες μέσα στο διαδίκτυο να διαβάσεις βιβλία, εντάλματα, ιστορίες. Πού είναι αυτά, δεν τα βρίσκω. Ρε εσύ, πήγαινε πες τώρα. Μαλακίες τώρα. Το έθνο. Όχι ποιο έθνο, φίλε. Να σας πω κάτι. Πιέσαι, πιέσαι, φίλε. Να φέρετε μια απόδειξη. Ποια απόδειξη, ρε φίλε. Σας είχε ανακατέψει. Αποδείξε όλο, δεν θέλω λόγια αυτά. Κάνω τη μίση του. Όταν εμφανίζεται κάποιος με λεφτά, έρχεται με ιδιωτικό αεροπλάνο και μπροστά του οι πρωθυπουργοί κάνουν προσοχή. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να πιστεύει. Μπορεί να πιστεύει. Και πολύ περισσότερο αυτός που πάει και του δίνει λεφτά. Πρόσεξε, πρώτη φορά ακούω κάποιον με 3 εκατομμύρια να του δίνουν λεφτά και από πάνω. Αυτός που δεν έχει ή που χρωστάει. Ειλικρινά ρε παιδιά. Ειλικρινά παιδιά, μερικές φορές σε αυτό το λαό λέω τι στο διάλογο IQ έχει. Τι στο διάλογο IQ έχει. Άχυρα! Έλεος δηλαδή! Γι' αυτό μας φέρανε σε αυτήν την κατασπονσία! Συγγνώμη, ηρεμία λιγάκι, δεν ήρθαμε για να τσακωθούμε. Ερωτήσεις. Άλλος ερώτηση παρακαλώ. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Εάν το ΕΠΑΜ έχει εξωτερική πολιτική, ποια είναι αυτά, και γνώμη
Η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Κύριε Καζάκη, εν συντομία γιατί. Λοιπόν. Παρακαλώ, ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, όχι εντυπώσεων, αλλά ουσίες, γι' αυτό θέλω την ιδιαίτερη προσοχή σας. Λοιπόν, το ένα είναι στον κύριο Καζάκη, οικονομικής φύσεως. Έχω πληροφορίες από ένα Άγκυρο περιοδικό, το Άρτη συγκεκριμένα, ότι κάποτε η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα προσέγγιζε το 30%, ενώ τώρα είναι μικρότερη από το τζίρο μιας πολυεθνικής τηλεφωνικής εταιρείας. Είναι ντροπή μας αυτό το πράγμα. Αν είναι αλήθεια. Το δεύτερο, στον στρατηγό τον κύριο Κυπριώτη, ήθελα να πω το εξής. Προηγουμένως, επειδή οι διάφοροι φίλοι εδώ πέρα κάνανε τις αντίστοιχες ερωτήσεις, βλέπω ότι βρίσκει έδαφος, πρόσφορο έδαφος σε έναν τρομοκρατημένο κυριολεκτικά λαό, η τρομολαγνία, ο φόβος. Και θέλω να πω ότι ο φόβος είναι αυτός που θρέφει τις εκάστοτε εξουσίες. Φόβος όμως τι σημαίνει. Φόβος σημαίνει ότι αν στρατιέ εγώ προσπαθήσω να περάσω το έλος εδώ της Καλαμίας τη νύχτα, φοβάμαι και τρέμω γιατί είναι ο φόβος του αγνώστου. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Εάν όμως είμαι ενημερωμένος και ξέρω τι θα συναντήσω, μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω χωρίς να νιώθω το φόβο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν επάνω στο στρατηγό αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν αντίρροπες στρατιωτικές, οικονομικές και άλλες δυνάμεις στο πλανήτη οι οποίες μπορούν να αντιπαλέψουν τη δεδομένη νεοταξική βαρβαρότητα ή όχι. Είμαστε μόνοι μας δηλαδή. Αν φύγουμε, γιατί πολλοί λένε και πού θα πάμε μόνοι μας, θα απομονωθούμε. Είναι αλήθεια ότι έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να κάνουμε μια τοποθέτηση. Το δίλημα πόλεμος ή ειρήνη είναι πάντοτε πλαστό. Γιατί έναντι αυτού του διλήμματος υπάρχει για τα σοβαρά κράτη το αντίρροπο που λέγεται αποτροπή. Όταν λοιπόν ένα κράτος αντί να φοβάται εκ των προτέρων και θεωρεί τον εαυτό του ιτημένο, είναι λιωμένο. Άρα λοιπόν σε αυτή την περιπέτεια έχει πέσει και ο ελληνικός λαός. Θεωρεί θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, διότι έτσι και όχι εμφυσίσει τα φοβικά σύνδρομα των κυβερνήσεων. Ποτέ δεν άφησαν τον ελληνικό στρατό σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τις ηγεσίες δεν τις άκουσαν ποτέ. Παρά μόνο από το 1974 και μετά βλέπουμε να τις έχουν στην άκρη. Άρα λοιπόν η αποτροπή είναι το κυριότερο. Πώς λοιπόν φαίνεται η αποτροπή όταν υπάρχουν δηλώσεις τέτοιες οι οποίες όντως δηλώνουν την υπεράσπιση αυτού του κράτους πρώτα από τον ίδιο τον λαό, διότι αυτό έχει σημασία, και στη συνέχεια από τα διάφορα οπλικά συστήματα ή την άμυνα που μπορεί να την παρατάξει. Και εδώ ξα το Θεό, τουλάχιστον από πλευράς στελεχειακού δυναμικού, πάρα πολύ καλά οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν αποδείξει πάντοτε ότι έχουν αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει λοιπόν να προηγείται ότι φοβάμαι μπροστά στο να πω ότι όποιος τολμήσει ας έρθει. Αυτό είναι παγίνως γνωστό. Δυστυχώς όμως μέσα σε όλα τα άλλα μας έχουν εμφυσίσει και αυτό. Βέβαια σε αυτή την οικονομική δυσκολία που βρίσκουμε, όχι δυσκολία, στο ξεπάτωμα που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο τίμημα το πληρώνουν και οι ένοπλες δυνάμεις, σαφέστατα. Όμως και αυτό δεν είναι ακόμα σε θέση να μπορέσει να φοβήσει, ας πούμε, τους Έλληνες στρατιωτικούς, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εδώ είναι ο στρατηγός, έχει υπηρετήσει σε δύσκολες στιγμές και στην Κύπρο και παντού, και στον Εύρο επάνω, και ξέρουμε πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και να σας πω κάτι, φοβόμαστε ας πούμε την Τουρκία. Με η Τουρκία με τα τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή που έχει ανοιχτά, είναι δυνατόν να κάνει και άλλο πόλεμο μαζί μας. Ένα θερμό επεισόδιο σαφέστατα είναι σε θέση να το κάνει. Εντάξει, όπως και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την λογική, είναι εντελώς λάθος. Η αποτροπή λοιπόν πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα και η διάταξη των δυνάμεων μας τέτοια η οποία θα μας κακοκυρώνει απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή τουλάχιστον από εκεί. Για τις άλλες απειλές για Σκόπια ή για Αλβανία νομίζω ότι είναι πολύ αστείο να το συζητάμε για ανύπαρκτα πράγματα. Άρα λοιπόν έχει τη δύναμη. Τώρα σε ποιους στηριζόμαστε.
θέλετε να στηριχθούμε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς είναι ανύπαρκτη. Ουδέποτε ποτέ στρατιωτικά μπόρεσε να κάνει κάτι στα Ίμια. Έκανε τίποτα? Όχι. Η Αμερική λοιπόν είναι εκείνη η οποία προσπαθεί, έχοντας την διένεξη μεταξύ των δύο, να ισορροπεί τα πράγματα εκεί που θέλει για τα συμφέροντά της. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι σύμμαχοι ως ΝΑΤΟ δεν είδα και ποτέ να μας στηρίξουν πουθενά. Τουναντίον, στην κρίσιμη στιγμή, πάντοτε υπέρ των Τούρκων. Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε και από εκεί τίποτα. Το θέμα είναι ότι και σε ποιους θα στηριζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να παραχωρείς την άμυνα και την ασφάλεια του κράτους σου σε ξένους στρατούς, σε ξένες δυνάμεις. Από πού φαίνεται αυτό? Κανένας δεν το κάνει. Είμαστε το πρώτο κράτος μετά τη Βουλγαρία που παρέδωσε τον εναέριο χώρο της στο ΝΑΤΟ. Είμαστε η επόμενη δύναμη που παρέδωσε και το επιχειρησιακό έλεγχο στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως περνάει στο μυαλό του κόσμου ότι εντάξει, και εμείς στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι καθόλου έτσι. Η κυριαρχία ανήκει στο ελληνικό κράτος. Και αν ήταν τα πράγματα καλύτερα, θα μας είχαν φέρει τον νόμο με τον οποίο, τη συμφωνία με την οποία κάνανε την πρόσκληση, δηλαδή η πρόσκληση έγινε από την Τουρκία και την κυρία Μέρκελ και συμφώνησε εκ των υστέρων ο κύριος Πρωθυπουργός, για να δούμε τι συμφώνησαν. Να το δούμε. Ακόμα δεν έχει έρθει στη Βουλή αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, όχι, δεν στηριζόμαστε. Όσον αφορά τώρα τη Ρωσία, γιατί ακούστηκε και αυτό και στη Ρωσία. Δεν διαχωρίζουμε εμείς τις μεγάλες δυνάμεις αυτές, τη Ρωσία. Εμείς πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας, παίρνοντας την δύναμη από το γεωστρατηγικό χώρο και το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτό να εκμεταλλευτούμε, που ποτέ δεν το εκμεταλλευτούμε. Βεβαίως, συμμαχίες, ισόρροπες, ανταποδοτικές με όλο τον κόσμο. Φαντάζεστε λοιπόν τα 47 πλοία που μπήκανε τώρα μέσα του ΝΑΤΟ, 47, όχι τα 4 φρεγάτες, 47 πλοία έχουν υπογράψει ότι θα περιδιαβαίνουν το ΝΑΤΟ. Δηλαδή γιατί έγινε, για τους πρόσφυγες έφυγε ή για να φράξει τον δρόμο της Ρωσίας? Προφανώς έγινε γι' αυτό, διότι σφίγεται η Ρωσία. Για να δούμε λοιπόν σε μια άλλη συμφωνία εμείς, ανοιχτή και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σεβόμαστε, αντίμονο, σεβόμαστε τους συμμάχους μας. Αλλά και με τη Ρωσία. Για να δούμε λοιπόν διευκολύνσεις και εκεί, για να δούμε και τον κινέζικο ναυτικό να περιπλέει και αυτό στο Αιγαίο. Είναι μια άλλη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική έμπρακτη, όχι στα λόγια. Ισχύει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει υπογραφεί να γίνει Πελοπόννησο σε ειδική οικονομική ζώνη, και αν ναι, πες μας δύο λόγια, τι είναι ειδική οικονομική ζώνη? Κύριος Σαντούλης με το Φούχτελ. Όχι, το λέω εγώ, δεν είναι θέμα. Έχει υπογραφεί από το 2012. Η Πελοπόννησος να γίνει ειδική οικονομική ζώνη. Τι σημαίνει ειδική οικονομική ζώνη? Είναι μια ζώνη όπου έχει το δικό της διοικητικό, φορολογικό και οικονομικό καθεστώς. Δηλαδή, δεν εντάσσεται στη διοικητική ευθύνη του ελληνικού κράτους, είναι κράτος εν κράτη. Και την αρμοδιότητα πλέον την παίρνουν οι ξένοι επενδυτές. Αυτό το απαγορεύει το Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα? Κράτος εν κράτη απαγορεύεται. Ναι, αλλά ποιο Σύνταγμα? Οι κρατικοί εισαγγελείς δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Μάθω 16 συντάγμα, τον ξέρει τι λέει. Πες το σημαίνει. Πες το τι λέει. Ξέρω εγώ, θα μας το πείτε εσείς φαντάζομαι. Όταν αποτυχάνει η πολιτική, αναλαβαίνει η στρατιωτική. Ας καλέσει λοιπόν η πατρίδα μας. Εγώ θέλω ελεύθερη πατρίδα, δημοκρατική πατρίδα με δημοσιονομικό τομέα και εκτελεστική εξουσία. Πρόσεξε τι σου λέω. Ας καλέσει λοιπόν η πατρίδα μας τα πραγματικά της παιδιά να γαμίσουν και να δίνουν. Εντάξει. Ναι. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Και χημικά έχουμε να του ρίξουμε. Βεβαίως, αλλά είναι μια διαφορά όμως. Δεν μας είπε ο Γεωργάκης ο Παπαντρέου, εγώ μακραδεξιός έχει υπόψη. Είπε ο Γεωργάκης ο Παπαντρέου, υποψήφισμα. Το πάνε οι Αμερικανοί, σκάνεσε, του παίρνουν την Πρωθυπουργία και βάνε τον Παπαδήμου. Ναι. Και οι τρεις Πρωθυπουργοί δώσανε για ανακεφαλαίωση τραπεζών. Η Τράπεζα Ελλάδος τι κάνει, που ήταν υπεύθυνη για τις τράπεζες. Μα δεν ανήκει και τόσα χρόνια. Δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος. Το 1993 άκουσε να δεις. Πέρυσι συνεταιρισμών με ένα νόμο του 1602 καταστρέψαν τους συνεταιρισμούς. Γιατί? Που οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας σου στήζανε, όπως είπες και νωρίτερα.
Όχι, όχι, κάτσε να ξέρει αυτά. Απάντησε το. Πρέπει να περνά από συνεταιρισμούς. Ποιος μπορεί σήμερα. Κανένας. Ας καλέσει η πατρίδα τα πραγματικά της παιδιά. Το πώς θα το καλέσει είναι ένα ζήτημα, γιατί πατρίδα είμαστε εμείς. Πατρίδα είναι εκείνη. Πρώτα-πρώτα δημοκράτες όταν τσακώνονται και έχουν, δεν υπάρχει δημοκρατία. Δημοκράτης είναι εκείνος ο οποίος έχει φτάσει στο πνευματικό και οικονομικό εκείνο επίπεδο που δεν επιτρέπεται να δείξει τον άλλον μία κουβέντα. Προλίγου είχατε αντιπαράθεση. Κακό αυτό. Δεν είσαι δημοκράτης. Προφανώς, ναι. Απλά δεν ανέχουμε τους απαταιώνες. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν ανέχουμε τα λαμόγια, τους απαταιώνες και τους ηλίθιους. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό. Είναι προσωπικό μου. Γιατί δεν μπορεί ο πατέρας μου να σκοτώνεται στη δουλειά επεροκαματιάρης να με μορφώσει και να έρχεται ο κάθε ηλίθιος και να λέει ό,τι θέλει. Έχω ένα πρόβλημα αυτό. Με προσβάλλει. Προσβάλλει τον πατέρα μου, προσβάλλουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που τέλος πάντων μορφώσαν τα παιδιά τους. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο ερώτημα. Λοιπόν, για να. Συγγνώμη, ξαναπέσω. Με συγχωρείτε, γιατί ξεπήγα. Ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει κάτι πολύ απλό. Σημαίνει κάτι αυτό που έκανε η Τουρκία έξω από την Αδριανούπολη. Μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή η οποία φυλάσσεται με Mi-16, και μισθοφόρους, με ιδιωτικό στρατό, όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μετανάστες που τους δουλεύουν για 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο, τους αλλάζουν συνέχεια από πού τους φέρνουν, από το Αζερβαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, από παντού, από τις λεγόμενες πρώην τουρκικές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τους φέρνουν μαζικά, τους δουλεύουν εκεί. Την αστυνομία την έχει ο επενδυτής, οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν εκεί. Τα πάντα είναι ο δικός τους νόμος, έχουν φορολογική απαλλαγή από το κράτος και κάνουν αυτή κουμάντο. Αυτό το ιδιωτική οικονομική ζώνη την έχει υπογράψει ο κ. Σταυρούλης με τον κ. Φούντολ από το 12. Απλά περιμένουν τη στιγμή να μπορούν να το περάσουν το εφαρμόσουν. Γιατί άμα το εφαρμόσουμε μια, καταλαβαίνει, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Βεβαίως, ειδική άδεια. Ειδική άδεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.700 ειδικές οικονομικές ζώνες στον κόσμο. Και ιδιαίτερα σε χώρες τριτοκοσμικές, όπως καταλαβαίνουμε. Ασία, Αφρική, σε κατάσταση τραυματική. Λοιπόν, γιατί νομίζω ότι φέρνουν τους μετανάστες στα κέντρα κράτησης. Γιατί τους φέρνουν. Γιατί από το 2012 έχουν περάσει νόμο ειδικό, όπου προβλέπεται να χρησιμοποιείται ο κόσμος που εγκλωβίζεται μέσα στα κέντρα κράτησης, να χρησιμοποιούνται για δουλειά με απόφαση του Υπουργού, με συνθήκες και αμοιβές που αποφασίζει η κυβέρνηση. Όχι, μόνο οι πολυεθνικές, ρε παιδί μου. Μόνο οι πολυεθνικές. Εσύ, αν έχεις μια μικρή επιχείρηση, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Πώς να επιβιώσεις. Θα πρέπει να γίνεις είτε υπεργολάβος τους, ή αν δεν μπορείς να δουλέψεις με τους όρους που σου επιβάλλουν αυτοί, πρέπει να κλείσεις. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Λογικό δεν είναι. Όταν κάνει κουμάντο, πώς το λένε, για φαντάζομαι τώρα να έρθει εδώ πέρα μια αλυσίδα να εγκατασταθεί και να κάνει κουμάντο. Να ελέγχει την αστυνομία, να ελέγχει τη διοίκηση, να ελέγχει τα πάντα. Επιβιώνεις. Μόνο σαν υπάλληλος τους. Έτσι δεν είναι. Και γιατί να έχουν να κάνουν με σένα. Γιατί να έχουν να κάνουν με σένα. Γιατί να έχουν να κάνουν με Έλληνα πολίτη εδώ μέσα. Γιατί από τη στιγμή που είσαι Έλληνας πολίτης, αργά ή γρήγορα θα πεις εδώ, ο τόπος είναι δικός μου, ο τόπος είναι δικός μου, το αγωνίζω με το διεκδικό πίσω. Ενώ αν έχει μετανάστη εδώ, γιατί ο μετανάστης σκοτωθεί για αυτόν τον τόπο. Για ποιο λόγο. Έτσι αλλιώς, έτσι μπράβο. Για να μην αποκτάνε δικαιώματα. Να μην αποκτάνε δικαιώματα ούτε τη στιγμή. Και οι Γερμανοί το ίδιο κάνουν. Είναι 35 στρατόπεδα προς το παρόν που θέλουν να φτιάξουν. Κέντρα κράτησης τα λέει η ΟΗΕ. Κέντρα κράτησης τα λέει επίσημα ΟΗΕ. Και έχει αποσυρθεί από την Ελλάδα ΟΗΕ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κέντρα κράτησης 35. Και αυτό το πράγμα ξεκινάει από πάνω από τη Θράκη και φτάνει μέχρι την Κρήτη. Και αυτά με εκτίμηση του ίδιου του ΟΗΕ. Πρόσφατα έκανε ένα διευθυντές συνέδριο για το οποίο βέβαια η ελληνική αντιπροσωπεία δεν πήγε. Ούτε τα είδαμε στα ελληνικά μέσα. Ξέρετε, ότι προβλέπουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγκλωβισμένους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2017. 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή πόσες οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα. Ποιος ξέρει. Και πέστε μου εσείς ποια θα είναι η Ελλάδα. Για να σας πω εγώ ποιες είναι οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή πού θα είναι τα σύνορα. Πέστε μου. Ναι. Αλλά ξέρετε όμως ότι συζητάνε και για την Κρήτη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση, τώρα που ήμουν κάτω στην Κρήτη, που λέγανε εκεί οι δημοσιογράφοι και παράγοντες του νησιού, ότι υπογράφτηκε, λέει, σύμβαση σύνδεσης του Ισραήλ με την Κρήτη. Πέστε μου εσείς τώρα.
Πώς είναι δυνατόν να συνδεθεί καλώδιο από την Κρήτη στο Ισραήλ? Δεν γίνεται τεχνικά. Και στην Νεάπολη εδώ είναι το άλλο καλώδιο που θέλουν, αλλά οι Γερμανοί προτιμούν τη σύνδεση με το Ισραήλ τώρα. Ο λόγος είναι γεωστρατηγικός, δεν έχει να κάνει με την ενέργεια. Τεχνικά δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτής της σύνδεσης αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά επειδή οι Ισραηλοί έχουν εγκατασταθεί στην Κρήτη, το Καστέλι έχει μετατραπεί σε δικό του αεροδρόμιο. Ήταν αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας, έχει το εγκατέλειψει η πολεμική αεροπορία, την κλείσανε την Τέριχα που έχουν εκεί πέρα και το παραδώσανε στους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλοί λοιπόν εργολάβοι φτιάχνουν εκεί ολόκληρο οικισμό. Πάνω από αυτό το αεροδρόμιο φτιάχνουν από τα μεγαλύτερα ραντάρ που θα το χειρίζεται ο στρατός του Ισραήλ. Ολόκληρο το νησί θα γίνει ειδική οικονομική ζώνη και με γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά. Γιατί βεβαίως είναι εξαιρετικό για εξορμήσεις, πολεμικές εξορμήσεις σε όλη την περιοχή. Την υπόθεση αυτή, την υπόθεση δηλαδή του το Ισραήλ να έχει ως βάση εξόρμησης χωρίς την Κρήτη, ζητάει από τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Από τότε το ζητάει. Και κανένας στην Ελλάδα, καμιά κυβέρνηση, κανένας, ούτε καν η δικτατορία, δεν το δέχτηκε. Και το δέχτηκε σημερινή. Εδώ που τα λέμε, έχει υπογραφεί από το 2011. Απλά πρέπει να έρθει η κυβέρνηση αριστεράς για να στο πουλήσει την ιστορία, γιατί αν γινόταν με την κυβέρνηση Σαμαρά ή Βενιέρα, θα γινόταν χαμός, θα κεγόταν το πελεκούδι. Ενώ τώρα στην πουλάει η ιστορία μέσω της αριστεράς και των ΑΝΕΛ και δεν μιλάει κανένας. Δεν ούτε καν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Πότε ξανακούστηκε στον κόσμο ολόκληρο να πηγαίνει υπουργός άμυνας της Ελλάδας να υπογράφει συμφωνία εγκατάστασης ξένων δυνάμεων στη χώρα του, σε ξένη χώρα, όπως έγινε τον Ιούλιο του 2015 με τον Καμένο που πήγε στο Τελαβίβ και υπέγραψε SOFA, δηλαδή SOFA, συμφωνία δηλαδή που έχουμε μόνο με τις ΗΠΑ για τις βάσεις τους. Και δεν πέρασε καν από τη Βουλή, ούτε περνάει από τη Βουλή. Το υπέγραψε μόνος του, πήγε στο Τελαβίβ, βρήκε τον ομολογό του, υπογράψανε, το μάθαμε από τον διεθνή τύπο και τον Ισραηλινό και εδώ πλήρη σιωπή. Και ισχύει, αφού εγκατέστησαν δυνάμεις. Αυτά τα αεροπλάνα που βλέπετε, που περνάνε τα μαχητικά, είναι κοινές ασκήσεις Ισραηλινές, Αμερικανικές και Ελληνικές από την Ανδραβίδα. Μονίμως, εάν πάτε εκεί και ρωτήσετε, οι Ισραηλινοί μένουν σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην Κυλλήνη, όπου έχει αποκλειστεί από θάλασσα, από έδαφος, έχει τους δικούς του μαγείρους, τα πάντα. Είναι κράτος σαν κράτη. Γιατί κάνουν ασκήσεις? Βέβαια. Αφού είμαστε λάβες εμείς, το ξέρουμε αυτό. Μας λένε να πληρώσουμε και πληρώνουμε και από πάνω. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Επειδή η όξυνση η οποία έγινε προηγουμένως με τους κυρίους, του κυρίου Σόρα εκεί, χαλάει και το κλίμα. Η ουσία όμως είναι και η πραγματικότητα ενός συνετού ανθρώπου. Είναι η εξής. Τι μπορεί να περιμένω εγώ από έναν οργανισμό, δεν ξέρω πώς τον ονομάζουν, όταν βλέπω ότι ορκίζονται μετά το τέλος των τελετών που κάνουν, δεν ξέρω τι τελετές είναι αυτές, ορκίζονται στον, πώς το λέμε, στον Ελλάνιον Θεό, δεν ξέρω τι, και πίνουν όλοι, περνάει ένας-ένας και πίνουν από ένα αυτό το νερό το ευλογημένο. Δηλαδή τώρα αυτά είναι πράγματα. Επειδή λοιπόν είχα στο μυαλό μου τι γίνεται εδώ πέρα. Πέρασα από το κέντρο και αν ακούν οι φίλοι εκεί πέρα, οι οποίοι μπορεί να έγινε η φασαρία, αλλά δεν πάβουμε να είναι συνάνθρωποι μας, έτσι και εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, πέρασα από την Δάφνη στην Αθήνα, που είναι το κέντρο, έτσι, το κεντρικό γραφείο της συνέλευσης, δεν ξέρω πώς λέγεται, της συνέλευσης, ναι. Και πέρασα εκεί γιατί είναι δύο φορές την εβδομάδα, ο κύριος Σόρας είναι εκεί πέρα. Το γραφείο είναι 3x3 και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, τα 600 δις πόσα μοιράζονται, να έχεις ένα τέτοιο γραφείο. Και πήγα λοιπόν και εγώ μια μέρα να δω, ρε παιδί μου, ένα περίεργο, σε βλέπα και νέους μέσα. Το δυστύχημα είναι αυτό, ότι βλέπεις και νέους μέσα. Διότι το νέο δεν μπορείς να τον πηγαίνεις στην ελάφρυνση, στη διαγραφή του χρέους δια της οδού αυτής. Αν έχουμε τα 600 δις να τα ρίξουμε στην πατρίδα μας, όχι να τα πληρώσουμε για το χρέος, λέω εγώ. Και ρώτησα λοιπόν,
έβλεπα και καταστάσεις απ' έξω με ονόματα, υπογραφές, χαμός. Τι γίνεται, είναι 3x3 υπογραφείο, δεν είναι μεγαλύτερο. Ακούστε κύριε, ακούστε. Γιατί μπορεί να μην το έχετε δει. Και ρωτάω, πώς γίνεται εδώ αυτό, η εγγραφή. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και είναι μόνο για εκεί. Είναι 300 ευρώ το κεφάλι. Δεν ξέρω. Και πόσο είναι και το μήνα η συνδρομή. Ένας λοιπόν που έχει τόσα πολλά λεφτά, δεν νομίζω ότι νομιμοποιείται, διότι εμείς το επάμε εδώ, δεν μας δίνει κανένας τίποτα. Από τον οβολό του ο καθένας καταβάλει ένα διεύρο, αν το έχει και αυτό, τόσο λέει το καταστατικό μας. Και δόξα τω Θεώ, τα κουτσοφέρνουμε χάρη των θυσιών και του Ιδρώτα. Γιατί είδα και τις προάλλες που έγινε στη Σπάρτη, που έγινε κάπου εκεί, και στη Θεσσαλονίκη. Α, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε φωτοβολίδες, πέφτανε αυτά, χαμός. Και λες τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε και μετά και τον καθηγητή, πώς τον λέγανε, τον γιατρό. Ναι, με τον οποίο πλακωθήκανε μετά και τον πήρα τηλέφωνο. Και μου λέει μακριά, μακριά μου λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι το, τώρα το καταπίστευμα, το κατά πόσο είναι, ας τα βρούνε και ας τα κάνουνε και μακάρι να τα πάρουνε, μακάρι να τα πάρουνε και να μας τα φέρουν εδώ πέρα για να τελειώνει η υπόθεση, χωρίς να τσακωνόμαστε. Μακάρι να τα πάρετε. Παρακαλώ. Και μια και είμαι ο οργανωτικός γραμματέας του Μετόπου, να σας δώσω την πληροφορία ότι το ΕΠΑΜ σε όλη την Ελλάδα έχει 136 αυτή τη στιγμή δημοτικές πυρήνες, έτσι, πυρήνες τους λέμε, οργανώσεις, δημοτικές οργανώσεις, εκτείνεται σε περίπου 14 περιφέρειες και υπάρχουν και 26 πυρήνες στο εξωτερικό. Σκοπεύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε 250, αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, να φτάσουμε τους 250 πυρήνες, χωρίς να έχουμε καμία βοήθεια από κανέναν, με τον όβολο του κάθε μέλους μας, και βεβαίως τα οργανωμένα μέλη μας φτάνουν ήδη τις 3.000. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φίλοι μας και υπάρχουν και οι επιρροές που λέμε, που πράγματι κάθε μέρα αυξάνουν, γιατί είναι λόγος αλήθειας, είναι λόγος πιστικότητας και κάθε τι που λέει ο Γενικός Γραμματέας στηρίζεται σε απόδειξη. Δεν είναι λόγια, είναι αποδεδειγμένα. Θα παρακαλέσω να τελειώνουμε λίγο με τις ερωτήσεις, γιατί... Μας είπατε ότι ήσασταν στο Σύνταγμα μαζί με τους υπολείπους. Και ένας από αυτούς ήταν μαζί σας. Συμφωνούσε μαζί σας, ναι. Δηλαδή, ό,τι μας λέτε αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση τα ξέρει. Είναι γνώση μας. Το ότι δεν τα κάνει σημαίνει ότι καλύπτει κάτι για συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχει διαπλοκή. Σε μια δημοκρατία, για να λειτουργήσει μια δημοκρατία, σημαίνει ότι έχει σύνταγμα. Και για να λειτουργήσει ένα σύνταγμα, σημαίνει ότι έχει λειτουργούς. Αυτή η λειτουργή, τη διαπλοκή αυτή, δεν τη βλέπουμε. Το ερώτημα, σε αυτή τη χώρα υπάρχει δικαιοσύνη? Πιστεύετε σε αυτή τη δικαιοσύνη της χώρας? Σύντομα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δικαστές τιμή, έτοιμοι και τα λοιπά που αγωνίζονται. Όχι. Θεσμικά και η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Θα πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2012 γνωμοδότησε υπέρ του πρώτου μνημονίου και από τότε όλα τα ανώτατα δικαστήρια με βάση αυτή την απόφαση κατέληξαν την κοινωνική ασφάλιση, διαλύσαν τα πάντα, αποδέχτηκαν ό,τι συνέβη σε αυτή τη χώρα. Το σκεπτικό της απόφασης, το οποίο το έγραψε ο κ. Πικραμένος, τότε πρόεδρος και μετέπειτα πρόεδρος του Συμβουλίου Καρδίας και μετέπειτα πρωθυπουργός υπηρεσιακός, τώρα αραχτός με τέσσερις τάξεις. Λοιπόν, και με φρουρά ως πρώην πρωθυπουργός.
σας λέω ότι δεν υπάρχει, το σκεπτικό αυτό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στην ομολογία ή στην νομική επιστήμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο τέτοιο πράγμα, τέτοιο κακέκτυπο, τέτοια επινόηση δεν υπάρχει. Διότι, τι είπαν αυτοί, ότι λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας παράγεται έκτακτες συνθήκες και σε έκτακτες συνθήκες δικαιολόγησαν την κατάργηση των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και του ίδιου του συντάγματος. Όμως το Σύνταγμα προβλέπει ότι έκτακτες συνθήκες υπάρχουν μόνο σε μία περίπτωση. Μεγάλου εθνικού κινδύνου κατάσταση πολιορκίας, δηλαδή όταν υπάρχει μεγάλη φυσική καταστροφή ή πόλεμος ή επιστράτευση. Το άρθρο 11 και το άρθρο 49 του Συντάγματος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το πετάξανε στην άκρη ο κ. Πικραμένος και η πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας τότε και είπε ότι λόγω δημοσιονομικής διαχείρισης υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και έτσι μπορεί να παρακαμφθεί το Σύνταγμα και να καταργηθούν βασικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Το ίδιο το Σύνταγμα δηλαδή. Προσέξτε, αυτό το πράγμα δεν το έχει κάνει κανένας δικαστής, κανένα δικαστήριο δεν το έχει επικαλεστεί εδώ και 2 αιώνες από καμία χώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γιατί σας λέω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο, έτσι. Γιατί εάν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τρόπος. Εάν οι δικαστές κάνανε με... Εγώ μπορώ να δικαστώ δικαία. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί θέλει και ο δικαστής να θέλει να σας δικάσει δικαία. Δεν μπορεί. Δεσμεύεται από τους μνημονιακούς νόμους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλαβαίνω. Δεν ξέρω το πρόβλημα σας έτσι. Και δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία. Εγώ σας λέω, ο έφορας της περιοχής σας έχει βάλει στο μάτι. Έχει ψηλόγους. Δεν λέω έτσι. Λέω υπόθεση εργασίας κάνω. Και λέει, κοιτάξτε, αυτός θα του τσακίσω εγώ. Του στέλνω εγώ λοιπόν μια φορολογική απέτηση, έτσι, 200 χιλιάρικα, να πληρώσει φόρο 200 χιλιάρικα. Έτσι χουστάρω, έτσι εγώ εκτιμώ. 200 χιλιάρικα. Σου έρχεται σένα το κεφαλικό, έτσι, κάτσε 200 χιλιάρικα τι γίνεται, και προσπαθείς να προσφύγεις τώρα, ώστε να μπορεί να μην το πληρώσεις τα 200 χιλιάρικα. Λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να κάνεις, σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους που έχουν περάσει. Τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει εντός 30 ημερών να καταθέσεις τα 100 χιλιάρικα και μετά να προσφύγεις στο δικαστήριο. Όπου το δικαστήριο, αφού πληρώσεις δικηγόρους, παράγοντες, ιστορίες και πάρει χρόνια, θα σε δικαιώσει. Θα σου πει καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε παιδιά, ρε έφορα, πού τα βρήκε τα 200 χιλιάρικα, το δικαιώνεις. Αλλά εσύ θα έχεις πληρώσει ήδη τα 100 χιλιάρικα, συν ό,τι κοστίσει αυτή η δικαστική δαπάνη. Και όταν θα τελειώσει αυτή η δικαστική δαπάνη και θα σε δικαιώσει, θα πας στο δημόσιο ταμείο και θα σου πει: κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται να επιστραφεί τίποτα πίσω. Θα τα συμβιβάσουμε με τις μελλοντικές σας οφειλές. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανοχήρωτος ο πολίτης. Τελείως. Ανοχήρωτος. Επειδή τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και δεν φτάνει ο χρόνος σήμερα να τα αναλύσουμε όλα, μία τελευταία ερώτηση σύντομη και. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μετά θα τα πούνε. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα. Λίγο πολύ όλες οι χώρες έχουν κάποιο αντίκρισμα σε χρυσό. Η Ελλάδα που βρίσκεται, και αν αυτός ο χρυσός είναι αξιοσέβαστος, και αν είναι στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Δεύτερο, στον αγροτικό τομέα, τι σκέφτεστε να κάνετε που είναι πολύ προβληματικός. Και τρίτο, το πιο κύριο πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Εν συντομία πάντα. Το πρώτο ζήτημα είναι δεν χρειαζόμαστε χρυσό. Αν νομίζετε ότι πρέπει να κόψουμε νόμισμα για να έχει χρυσό αντίκρισμα, αυτό έχει πάψει να ισχύει από τότε το τέλος του πρώτου Woods το 1973. Δεν χρειάζεται μια χώρα χρυσό για να κόψει νόμισμα. Σύμφωνα με τον Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν 147 τόνοι. Όχι εδώ. Το μισό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αγγλία για ιστορικούς όπως μας έχει πει ο κύριος Προβόπουλος λόγους. Ποιοι είναι οι ιστορικοί λόγοι? Ο Καρκάνας στην αρχή το 2002, ο τότε διοικητής, είπε ότι έστειλε το υπόλοιπο χρυσάφι μπρίκα στην Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα. Δεν ξέρω εγώ πού είναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως και όλο το χρυσάφι να το έχουν φάει, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε νόμισμα. Για να σας δώσω παράδειγμα που λέγαμε για την Νορβηγία. Πριν, η Νορβηγία είχε 145 κιλά χρυσό.
Εμείς έχουμε 147 τόνους, έστω και κούνικους, αυτοί έχουν 145 κιλά και είναι η καλύτερη οικονομία στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, το σημαντικό είναι να δουλεύει ο κόσμος. Άμα δουλεύει ο κόσμος και αμείβεται καλά, ούτε χρυσάφι χρειάζεται, ούτε τίποτα. Χρυσάφι είναι τα χέρια μας και η δουλειά μας και η απόδοσή τους. Άρα πάμε στους αγρότες τώρα. Είπαμε, στον αγροτικό τομέα τι χρειάζεται. Πρώτο, προστασία. Τι σημαίνει προστασία? Σημαίνει ότι απαγορεύονται όλες οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων μέχρι της νεοτέρας. Όλες. Όλες. Μηδενός εξορουμένου. Έτσι. Να αλλάξει η επιδοματική πολιτική. Η επιδοματική πολιτική να μην είναι με το στρέμμα, αλλά με την παραγωγή και την ποιότητα προϊόντος. Να σε υποστηρίζει το κράτος με συνολική έρευνα και επιστήμη. Δηλαδή να σου δίνει τους σπόρους, οι σπόροι αυτοί να είναι του βιολογικού υλικού που χρειάζεται, που είναι στη βιοποικιλότητα, να μην εξαρτάται από τα υβρίδια, τα ξένα, ούτε τις πολυεθνικές κτλ. Να μπορεί να σε βοηθήσει στα κόστη, να κατεβούν τα κόστη σου. Έτσι ώστε και ταυτόχρονα και στη διακίνηση του προϊόντος. Το μεγάλο πρόβλημα που το ξέρετε οι αγρότες δηλαδή είναι ο χοντρέφορας και η διακίνηση. Γιατί αυτό προσθέτει από 60-80% στην τελική τιμή. Έτσι. Τόσο. Μπράβο. Αυτό μπορούμε να το ξαναγεννήσουμμε με τις λεγόμενες κοινοπρακτικές επιχείρησεις. Δεν το λέω συνεταιρισμό, γιατί συνεταιρισμός μιλάμε. Αλλά να το πούμε από, από καινούργια αρχή. Μην ξαναγυρίσουμε πίσω στις παλιές λογικές. Έτσι. Λοιπόν. Όχι, μα η ιστορία βρώμησε. Από τη στιγμή που δώσανε. Δεν είναι αυτό λέω. Όταν δεν είναι το συνεταιρισμό, αλλά όταν το δώσανε να μοιράζει επιδοτήσεις, όταν επιτρέψαν στους συνεταιρισμούς να τη διαχειρίζονται όχι οι αγρότες που δουλεύουν τον συνεταιρισμό, αλλά διάφοροι περίεργοι τύποι οι οποίοι το εμφανίζονταν στους αγρότες. Να γιατί πρέπει να αλλάξει το Μητρό, να γιατί το Μητρό πρέπει να καθορίζει αγρότη αυτόν που μόνο δουλεύει σαν αγρότης. Αλλιώς δεν είσαι αγρότης. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να είσαι στο Μητρό και άρα ο συνεταιρισμός θα πατήσετε μόνο από αγρότες. Αυτοί διαχειρίζονται τον συνεταιρισμό και την παραγωγή έτσι αποκαθίσταται. Και ούτε θα μοιράζουν επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις υπάρχουν άλλος τρόπος να δοθεί. Από το κράτος, όχι από αυτές τις ιστορίες. Το 93 γινόταν καταγραφή των δεντρών για επιδοτήσεις. Ήρθα στο χωριό μου. Τους λέω, όχι, αυτά τα λέω που αναγράφω, αλλά είναι 2,5-3 χρονών. Λέω, τα δούμε. Πάμε. Τα μετράνε όντως. Μου λέει, όμως μη παραγωγικά. Δεν σας το είπα, ρε. Τι με φέρετε εγώ. Βγαίνω έξω. Με αυτά δεν φέρνω τον χρόνο, τα λοιπά. Εγώ δεν λέει τόσο. Άλλος με 20 στρέμματα παίρνει. 20.000 και εγώ με 1.000 παίρνω 300 ευρώ. Αυτή είναι η αγροτική πολιτική. Συν τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν έχουν να καλά μισή ώρα. Μην είμαι Ρώσος, μη φυτεύετε αυτό, κάνετε αυτό. Δηλαδή Ουγκάντα. Ουγκάντα σημαίνει ότι χειρότερο. Δεύτερο, με την τράπεζα σπόρων και βιολογικού υλικού. Μας λέει τι μπορείς και τι μπορείς να πάρεις και να φέρεις. Και να σου λέει και όλα τα κόμματα στο χωράφι σου. Είναι κάνει γι' αυτό. Δεν μπορεί να φτιάξεις χημικά ό,τι βράδυ. Για να έχεις τη φέτος να δεις. Ταυτόχρονα, να σε βοηθείς να κάνεις οργανική καλλιέργεια. Να κάνεις οργανική καλλιέργεια. Μην βασίζεστε στα υβρίδια, είστε μεταλλαγμένα, ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα. Να πετάξουμε έξω από αυτά. Το βιολογική οργανική καλλιέργεια. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, την ίδια ώρα για να το κάνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να σε βοηθήσει να είσαι μικρός αγρότης. Ο κλήρος, ειδικά στην Πελοπόννησο, ο μικρός κλήρος, οι περισσότεροι αγρότες είναι με 20 στρέμματα. Δεν είμαστε Θεσσαλία που ο μέσος αγρότης έχει 600 στρέμματα. Λοιπόν, για να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος, Σας ευχαριστούμε και πάλι καλή δύναμη.